παιδεία στο νησί μας, που είναι στο νησί, το πρώτο, θέλω να πιστεύω, που είναι μια μικρή πρόσκληση και πρόκληση, για να υπάρχει συνέχεια, όπως αυτό να σημαίνει ότι η συνέχεια είναι, θα πάρει την ίδια μορφή. Ο κεντρικός πυρήνας όμως θα είναι η φιλοσοφία. Ένα μικρό προσωπικό σχόλιο. Διαπιστώνω σιγά σιγά πόσο δύσκολο είναι να καταλαβαίνεις τον κόσμο γύρω σου και πόσο εύκολο γίνεται όταν αρχίζεις να τον ζεις. Λοιπόν, η συνάντηση σημερινή μας είναι αφιερωμένη στον κύριο Ευάγγελο Ρούσο, μελετητή της αρχαϊκής κοινωνίας και της προσωπικής φιλοσοφίας και όχι μόνο. Είναι μια σημαντική προσωπικότητα και όλα αυτά τα 50 χρόνια, είναι 50 χρόνια σιωπηλά, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι αυτή η σιωπή δεν είχε λοντάδια και ενέργεια σε όλα τα επίπεδα. Και ως φίλος, και ως μελετητής, και ως επιστήμονας. Θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα, γιατί μου έκανε εντύπωση. Δεν θα ασχοληθώ, γιατί δεν είμαι ειδική με το έργο το κυρίως για τους προσωπικούς, οι άπειτους παρμενίδες, επαγγελματίες και ιστορική εισαγωγή, το πολύ γνωστό αυτό έργο. Θα σας διαβάσω μια φράση από τον πρόλογο του τελευταίου έργου. Ο Έσοπος και ο Φερεκίδης ανήκουν στην ίδια εποχή και στην ίδια κοινωνία. Τα έργα τους ήταν λαϊκά αναγνώσματα. Μυθογράφοι και οι δύο. Οι μύθοι του Εσώπου έχουν ήρωες στα ζώα. Οι μύθοι του Φερεκίδη έχουν ήρωες τους θεούς. Τόσο τα ζώα, όσο και οι θεοί, σε αυτούς τους συγγραφείς εκδηλώνονται με καθαρά ανθρώπινο ήθος. Εξαιρετικά λυπή διατύπωση, όπου συμπυκνώνει το χαρακτήρα του έργου. Τόσο του Εσώπου, όσο και του σύγχρονου του Φερεκίδη. Αυτός ο λόγος, με τόση υπονομία και χωρίς υπεκφυγές, χαρακτηρίζει κατά τη γνώμη μου και την προσωπικότητα του κύριου Ρούσου. Το σκεπτικό λοιπόν ήταν μία εκδήλωση αφιερωμένη στον κύριο Ρούσο, αλλά παράλληλα όμως να είναι μία εκδήλωση με ένα παιδευτικό χαρακτήρα και αυτό είναι το σημαντικότερο. Νομίζω πως είναι και μέσα στο πλαίσιο που κινείται μέσα τα χρόνια ο κύριος Ρούσος. Και νομίζω πως αυτή η εκδήλωση είναι αυτό που του ταιριάζει απόλυτα, χωρίς να είναι κάτι που να αναφερόμαστε προσωπικά στο ίδιο, προσωπικά θα αναφερθώ για αυτό όμως το σύντομο, αλλά περισσότερο είναι να μια εκδήλωση που να έχει κεντρικό πυρήνα τη φιλοσοφία, την αρχαία φιλοσοφία. Ο χώρος που επιλέχθηκε συνειδητά, με απόλυτη συνείδηση, για να ξεφύγουμε από το φλίαρες διαγωνίσεις, ένας χώρος που έχει την αφαίρεση μέσα του, όσον αφορά το αισθητικό κομμάτι, και ένας χώρος σιωπηλός, όπως είναι και η προσωπικότητά του. Από ό,τι ξέρω και από ό,τι θα δείτε στο βίντεο, η περιοχή αυτή, η Μπέλα Βίστα της Ερμόπολης, ήταν ο αγαπημένος του τόπος που έκανε τους περιπάτους του, όταν ήταν μικρός. Για μένα θα ήταν τουλάχιστον ανόητο να αναπτύξω θέματα που άπτονται τις αρχές φιλοσοφίας, η έλλειψη της επιστημονικής μου επάρκειας δεν το θέλω. Θα σας προειδεάσω μόνο με τις ανακοινώσεις των καλεσμένων μας. Υπάρχει ένας γενικός τίτλος, μετά από συζήτηση που έγινε με τον κύριο Καλλιά, ζητήματα αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Καλύπτει τα πάντα. Εξάρτητα, μια αρχική σκέψη ήταν η προσωπική φιλοσοφία, ένας τίτλος που έχει σχέση με την προσωπική φιλοσοφία, ο κύριος Καλλιάς με συμβούλεψε ότι ναι, μεν έχει ασχοληθεί συγκεκριμένα με αυτό το κομμάτι, αλλά όχι μόνο. Οπότε και αυτό επιλέχθηκε ένας πολύ γενικός τίτλος, που αφορά διάφορες πτυχές της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Ένας συνδετικός όμως τέλος, σχεδόν σε όλες τις ομιλίες, είναι η προσωπική φιλοσοφία. Αυτό που η μια δεύτερη επιλογή που έγινε είναι η παρουσία ενός φυσικού και του κύριου Ανατολικάκη συγκεκριμένα. Αυτό επιλέχθηκε και αυτό συνειδητά και με αφορμή το ποιοι ήταν οι προσωπικοί φιλόσοφοι. Φυσικοί και κοσμολόγοι. Και η αρχική σκέψη ήταν σήμερα τι γίνεται, σήμερα ποιες είναι οι σύγχρονες απόψεις για τη δομή και την εξέλιξη του σύμπαντος και το παρόν θα μας πάει πίσω στις απαρχές. Οι απαρχές είναι από τους Ελεάτες, στους Ίωνες, με τις διάφορες ανακοινώσεις, στους Στοϊκούς, στον Πυθαγόρα και τον Ιπποκράτη, στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και τέλος στον Πλοτίνο, δηλαδή από την αρχαϊκή κοινωνία στην ύστερη αρχαιότητα.
Ένα θέμα που θέλω πάρα πολύ να θίξω είναι η προθυμία, η εξαιρετική συνεργασία, η ανιδιοτελής μάλλον συνεργασία, η απρόσκοπη συνεργασία με συνέπεια και ευαισθησία των μιλητών. Ήταν μια σημαντική αναγκαιρία. Αυτή η ηλεκτρονική μορφή κυρίως συνεργασία απλά ήταν, είχε τέτοια σοβαρότητα και τέτοια αγάπη που φαινόταν αυτό για το αντικείμενο το οποίο θεραπεύουν, όπου και ο λόγος τους, χωρίς να το καταλαβαίνουν οι ίδιοι, μέσα από αυτά τα μηνύματά μας ήταν πολύ καλός. Γι' αυτό δεν είναι κάτι εύκολο, είναι κάτι σπάνιο σήμερα. Σε μια εποχή, όπως λέει και ο κύριος Λούσος, πάρα των αλών που συμβαίνουν. Οπότε αυτό να το θεωρήσετε ότι δεν είναι υπερβολή ούτε μαλακία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ήταν συγκινητική αφέλη η διάθεσή σας να έρθετε μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν και μέσα. Με τόσες τερκινίες και άλλες παρέχειες. Ο ένας από την Κρήτη, ο άλλος από την Κύπρο, ο άλλος από τη Ρώμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Τις ευχαριστίες μου θα ήθελα να μαλώσω στις αδερφές για τη φιλοξενία του. Στην συμβολή την καθοριστική της κυρίας Λουκουτίας Δούναβη. Για το μουσικό επίμετρο, ευχαριστώ την κυρία Μαργαρίτα Σαλταμανίκα και την Χάρη Γιαννίτση, τους ανθρώπους, τους φίλους που με βοήθησαν, την κυρία Κατερίνα Ρούσου, τον κύριο Θάνη Ραδαμίτη, την κυρία Γλανδία Ζακφωνίτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και επίσης τους υποστηρικτές, δηλαδή τον κύριο Γεννάδη, τον διευθυντή του ξενοδοχείου Ελληνής, για τη διαμονή των μιλητών, την Blue Star, τις κυρίες του Ρωτικού Συνεταιρισμού Καστρί, τα παιδιά από το Σύλλογο του ΤΕΙ για τη συνεργασία και τέλος τη διεύθυνση του Παιδευτικού Σύλλογου. Και όλους εσάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα δείτε ένα πολύ μικρό βίντεο. Βιντεοσκόπησα πριν 15 μέρες στον κύριο Ρούσο, ο οποίος επέλεξε να σας διαβάσει μια προσφώνηση προς τους συνέδρους, προς τους φίλους του και συνεργάτες. Είναι διάρκειας 3,5 λεπτών. Δεν ήθελε παραπάνω. Ήθελα να μείνει στη μία σελίδα. Του είπα να αν είναι δυνατόν να υπάρξουν δύο σελίδες, αλλά θεώρησε ότι καλύπτεται με τη μία σελίδα. Οπότε θα το... Σας ευχαριστώ και πάλι. Χαρακτηριστικό, αγαπητοί φίλοι, παλαιότεροι και νεότεροι, ήταν ένα παλιό όνειρό μου να σας καλωσορίσω κάποτε σε αυτό τον χώρο ως οικοδεσπότης. Κάποιοι ενθουσιώδεις συμπολίτες και φίλοι μου πήραν την πρωτοβουλία να επαληθεύσουν αυτό το όνειρό χωρίς εγώ να το έχω εκμυστηρευτεί σε κανένα. Στον χώρο που βρίσκεστε, στην ακτή Μπελαβίστα, έκανα στα μαθητικά μου χρόνια τους πρώτους περιπάτους, ακούγοντας κλασικά πιανιστικά κομμάτια από τα σαλόνια των αρχοντικών της περιοχής. Τότε ονειρευόμουν. Η κλασική μουσική ήταν η προσωπική μου ανακάλυψη. Παρά τη θρυλική ιστορία της Ερμούπολης στα πολιτιστικά πράγματα, κανένας από το περιβάλλον μου δεν μου είχε επιλέξει για την ευρωπαϊκή μουσική. Έτσι προέκυψε μέσα μου μια πρώτη εκλεκτική συγγένεια. Εξάλλου, σε μια αβέβαιη εποχή, ιστριλατημένη από μυθοκρατικές τάσεις, ιδεολογήματα, εμφύλια κακά και παντοειδείς στερήσεις, η Ερμούπολη με τα μνημειώδη κτίσματά της ευνοούσε ένα σταθερό βηματισμό στις αναζητήσεις μου. Κάποιοι φωτισμένοι δάσκαλοι, τυπογράφοι και λόγοι με ελεύθερη σκέψη υπήρξαν έγκαιρα για μένα σημεία πνευματικού και ηθικού προσανατολισμού. Παράλληλα, η εντατική μελέτη της λογοτεχνίας, ελληνικής και ξένης, μου άνοιξε ένα χώρο ελευθερίας
με μεγάλα περιθώρια για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και για την προσωπική έκφραση. Αυτός ο χώρος ελευθερίας ήταν κατεξοχήν η αρχαία ελληνική σκέψη. Τελειώνοντας το παλαιό εξατάξιο γυμνάσιο, είχα ήδη κάνει την επιλογή μου να σπουδάσω κλασική φιλολογία και φιλοσοφία. Με αυτά τα εφόδια κατάφερα να περπατήσω στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες χωρίς να νιώθω επαρχιώτης. Ό,τι έκανα στη ζωή μου το πέτυχα με το όραμα της Ερμούπολης. Αγαπητοί φίλοι, εύχομαι το πέρασμά σας από τη γενέτειρά μου να σας αφήσει μια ευχάριστη ενθύμηση. Σήματα όλων των περιορισμένων, εκφράζοντας τις ευχαριστίες όλων μας προς τους διοργανωτές, ειδικά στην κυρία Ταλεζίου, η οποία είχε την θαυμάσια αυτή η ιδέα να πραγματοποιηθεί μία εκδήλωση με αντικείμενο την αρχαία φιλοσοφία, αλλά βαθύτερο νόημα το να τιμήσουμε μία ξεχωριστή προσωπικότητα της εποχής μας, έναν άνθρωπο ο οποίος εκτός από την εξαιρετική επιστημονική και γενικότερη πνευματική του δράση, νομίζω ότι αποτελεί ένα ξεχωριστό παράδειγμα ήθους επιστημονικού και γενικότερα ανθρώπινου. Ένα πρότυπο το οποίο έχει πολλά να μας διδάξει στις εποχές τις δύσκολες που ζούμε. Ο Ευάγγελος Ρούσος έχει προσφέρει πολλά, όχι μόνο στον χώρο της αρχαίας φιλοσοφίας, με την οποία κυρίως έχει ασχοληθεί, αλλά γενικότερα στον χώρο των γραμμάτων, και ο σύνδεσμός του με την Σύρα είναι γνωστό σε όλους μας, ακόμα και τους μη Συριανούς, διότι είναι ένα θέμα στο οποίο επανερχόταν πολύ τακτικά στις συζητήσεις του. Όπως είδαμε και στο βίντεο που παρακολουθήσαμε, η Ερμούπολη ήταν διαρκώς παρούσα στη συνείδησή του και νομίζω ότι κατήφθηνε και το έργο του και τη σκέψη του σε όλη την πορεία της. Δεν θέλω να μακρηγορήσω περισσότερο. Πριν να ξεκινήσουμε με την ανακοίνωση του κυρίου Γραμματικάκη, έχω να σας διαβάσω δύο επιστολές από προσκεκλημένους στην σημερινή συνάντηση, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν. Η πρώτη είναι από τον κύριο Σπύρο Μοσχονά, καθηγητή φιλοσοφίας της Γυμναστικής Ακαδημίας Αθηνών, ο οποίος γράφει: «Με ξεχωριστή χαρά δέχτηκα την πρόσκληση να συμμετάσχω στην πρώτη συνάντηση φιλοσοφίας στη Σύρο. Παρά τη βαθύτατη επιθυμία μου να παρευρεθώ και να συμμετάσχω στις εργασίες, λόγοι ανεξάρτητοι της θέλησής μου δεν μου το επιτρέπουν. Ωστόσο, ειλικρινά εύχομαι την επιτυχία της φιλοσοφικής αυτής συνάντησης και επειδή αυτή είναι αφιερωμένη τιμητικά στον φίλο, συνάδελφο και ακάματο θεράποντα της φιλοσοφίας Ευάγγελο Ρούσο και επειδή με τη Σύρο συνδέονται άρρηκτα τα νεανικά μου χρόνια». Επίσης, έχω μια επιστολή από τον κύριο Χρήστο Ντούμα, ομότιμο καθηγητή αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γράφει: «Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση στην πρώτη συνάντηση φιλοσοφίας.
Δυστυχώς, λόγω ενηλυμένων υποχρεώσεων θα βρίσκομαι εκτός Ελλάδος και συνεπώς δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ. Αυτό με λυπεί ιδιαίτερα, γιατί η συνάντηση είναι αφιερωμένη στον αγαπητό φίλο και εξαίρετο μελετητή της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, Ευάγγελο Ρούσο. Παρακαλώ διαβιβάστε τους εγκάρδιους χαιρετισμούς και τις ευχές μου για μακροημέρευση με υγεία και δημιουργική σκέψη. Εύχομαι καλή επιτυχία στη συνάντηση. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε στο κύριο πρόγραμμα με βάση τα όσα έχουν ανακοινωθεί. Πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Γιώργος Γραμματικάκης, ομότιμος καθηγητής φυσικής και κοσμολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, και το θέμα για το οποίο θα μας μιλήσει είναι σύγχρονες απόψεις για τη δομή και την εξέλιξη του σύμπαντος. Παρακαλώ, κύριε καθηγητή. Εγώ θέλω το ελεύθερο. Μαρίζα. Σας καλημερίζω για όλους. Τώρα χρειάστηκε να διασύσω δύο φουρτουνιασμένα πελάκια της Κρήτης και Πανκυκλάδου, του Αιγαίου. Και πρέπει να σας πω, δεν το μετάνιωσα. Γιατί βρέθηκα σε μια πόλη, εγώ δηλώ πόλη, την Ερμούπολη, που παρά τις κακουχίες που τις έχει φορτώσει το παρόν, αποπνέει πάντα την ευγένεια και τη χάρη του παρελθόντος. Και ο δεύτερος σπουδαίος λόγος είναι ότι ο Ευάγγελος Ρούσος, τον οποίο ποτέ δεν είχα τη χαρά ή την τύχη να συναντήσω, υπήρξε ένας μύθος για μένα. Εγώ, καθότι ερασιτέχνης και το τονίζω στη φιλοσοφία, στα δικά του γραπτά για πρώτη φορά ανακάλυψα τη ζωντάνια, το ήθος και, αν θέλετε, την ακρίβεια που χαρακτηρίζουν τα αρχαία κείμενα. Αυτό λοιπόν είναι διπλός συνδυασμός και χαίρομαι που είναι εδώ παρόν και ο Δήμαρχος της Ερμούπολης να ξέρει τη σπουδαία κληρονομιά έχει και πόσο πρέπει να ανταποκριθεί. Αλλά χαίρομαι γιατί ανάμεσά σας βλέπω παλιούς και καινούριους φίλους. Δεν πρόλαβα να είμαι εδώ και απέκτησα καινούριους φίλους. Και παλιούς, όπως το Θέμη, το Ροδαμίτη, το Σωτήρι, εδώ μπροστά. Και πρόσωπα που διψάνε, γιατί εγώ δεν θα χαρακτηρίσω τη σύγχρονη εποχή. Το είπε με λόγια απίστευτα κέρια ο Ευάγγελος Ρούσος. Μίλησε για αυτή την εποχή των άλλων των αλλών, μίλησε για τους καθηγητές του και μίλησε για τον οδηγό του, την Ερμούπολη. Δεν χρειάζεται λοιπόν άλλα. Νομίζω ότι δεν είναι πολύ ρομαντικό να πω ότι στα σημερινά δεινά μας έφερε και περιφρόνηση. Η περιφρόνηση της παιδείας μας. Η περιφρόνηση του ίδιου του τόπου. Μην έχουμε αυταπάτες, τον καταστρέψαμε. Τον μαστιγώσαμε. Και έτσι, φεύγοντας από τα μαστιγώματα του τόπου, να μπούμε στα μαστιγώματα της επιστήμης. Και αυτή τη σημερινή μέρα δεν θα τη ζούσα εγώ, αν δεν ήταν βέβαια η κυρία Δαλέζου, η οποία με κατέπληξε. Με τη ζωντάνια, με τη χάρη της, με την οργανωτικότητά της. Να λέω, τέτοιους ανθρώπους χρειάζεται η Ελλάδα. Εδώ μπροστά σας είμαι, να τις χειροκροτήσετε. Είδατε λοιπόν ότι αυτός είναι ο τίτλος της σημερινής ομιλίας. Συμπαθή που συνάντησα εδώ, είναι η Κατερίνα, κάπου εδώ, με παρακάλεσε να τα πω απλά. Εγώ την είχα προλάβει, προσπαθώ να μιμηθώ άτεχνα το Σεφέρι. Αυτή είναι η δομή της σημερινής ομιλίας, η σημερινή εικόνα του σύμπαντος, καθόλου δεν είναι αυτή που νομίζετε. Μια μέρα δίχως θέση είναι η σύγχρονη θεωρία για το σύμπαν. Όλα αυτά βέβαια θα σας θυμίζουν αρχαίες αναπνοές. Από εκεί άρχισε αυτή η μεγάλη περιπέτεια
η κοσμική εξέλιξη, τι πιστεύει σήμερα η επιστήμη για την εξέλιξη του σύμπαντος, μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις, θα έλεγα, όλων των εποχών. Ένα φως που έρχεται βαθιά από το σύμπαν. Έχει, ξέρετε, η εποχή μας φως χρειάζεται, φως κάθε είδους. Θα τελειώσω με μια συνομιλία με αυτό το φως, που έχει μάλιστα μουσική μορφή ή τη μορφή της μουσικής, μια προσωπική, απόλυτα προσωπική αίσθηση του σημερινού ανθρώπου, τον οποίο αποκαλώ μετέωρο. Αυτό λοιπόν είναι ο γαλαξίας μας, αυτό που ξέρετε όλοι από τα παιδικά σας σχόλια, δεν ξέρω πώς το λέτε στη ΣΥΡ. Η κάθε περιοχή της Ελλάδος του δίνει ένα όνομα, εμείς το λέγαμε Ιορδάνη ποταμό, δεν ξέρω γιατί. Εμείς. Αυτό είναι αυτό που βλέπουμε στον ουρανό. Δεν ξέρετε όμως ότι αυτός ο γαλαξίας αποτελείται, κρατήστε την αναπνοή σας, όχι από 3.000 και 5.000 άστρα που έλεγαν οι παλιοί, περίπου από 200 δισεκατομμύρια. Και για να πάει κανείς από τη μία άκρη του γαλαξία στην άλλη, που έχει αυτή τη μορφή από εδώ έως εκεί, χρειάζεται 100.000 έτη φωτός. Το έτος φωτός είναι κάτι φοβερό. Δεν είναι μία έννοια που μπορεί να συλλάβει κανείς, γιατί σημαίνει ότι το φως ταξιδεύει 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Ίσως το θυμάστε από το σχολείο, παρόλο που όλοι έχουμε την τάση να ξεχνάμε αυτά που μαθαίνουμε στο σχολείο. Πολύ απλά, μέχρι να ανοιγοκλείσετε τα μάτια σας, το φως έχει κάνει 6 φορές, όχι την περίμετρο της Θερμούπολης, την περίμετρο της ζωής. Μέχρι να ανοιγοκλείσετε τα μάτια σας. Πρώτο λοιπόν συμπέρασμα. Τεράστια, αδιανόητη η αριθμή που δεσπόζω στο ΣΥΠΑ, τεράστιες, αδιανόητες οι αποστάσεις. Διότι αυτός είναι ένας γαλαξίας μόνο. Τον 20ο αιώνα ανακαλύψαμε ότι και αυτός ο γαλαξίας είναι ένας ανάμεσα στα δισεκατομμύρια των γαλαξιών που υπάρχουν. Πόσα 50, 100 δισεκατομμύρια στο ορατό μόνο σήμερα. Κάποιος από πολύ παλιά έδωσε τον ωραιότερο χαρακτηρισμό που εγώ τουλάχιστον είχα δει σε γραπτό κείμενο για αυτό το πάμφωτο θέαμα του νυχτερινού ουρανού. Και σήμερα μπαίνουμε στη σημερινή εικόνα. Αυτός είναι ο πολύ γνωστός αστερισμός του Ορίου. Είναι ένας γεννήτωρας αστέρων. Πάλι συμπέρασμα. Τα αστέρια δεν είναι όνειρα. Γεννιόνται, αναπτύσσονται και πεθαίνουν, ακριβώς όπως και ο άνθρωπος. Ακριβώς όμως κάθε «ον» σε αυτόν τον κόσμο. Γέννηση, εξέλιξη κάποιου είδους θάνατος. Ακόμα και το ίδιο το σύμπαν που επιφυλάσσει η μοίρα κάποιο τέλος, κάποιο θάνατο. Εδώ λοιπόν είναι ο Ορίωνας. Διάλεξα επίτηδες φωτογραφίες σλάιντ πολύ δύσκολα από το αστεροσκοπείο που έχουμε στην Κρήτη, στο Σκίνακα, ψηλά στον Ψιλορίτη. Γιατί ένα από τα πράγματα που παρατηρεί κανείς στη σύγχρονη Ελλάδα, στην Ελλάδα αυτή που ταπεινώνεται και μας ταπεινώνει, είναι ότι αγνοούμε τα δικά μας τα επιτεύγματα. Αγνοούμε τα επιτεύγματα του Ευάγγελου Γρούσου, του Μαζρίζας Δαλέζου. Τα αγνοούμε. Δεν τα ξέρουμε. Ξέρουμε άλλα και τα ξέρουμε τα άλλα πολύ καλά και αυτά τα άλλα ήταν φθορά, ήταν παρακμή. Εδώ λοιπόν επίτηδες οι φωτογραφίες είναι από το σπίτι μας. Αυτός είναι ένας περίφημος σπυροειδής γαλαξίας. Πάλι και εδώ βλέπετε άστρα να γεννιόνται και αυτό είναι ένας φετικός μήνος, πολύ μακριά. Αυτό σας το δείχνω ως ένα δείγμα αισιοδοξίας του ανθρωπίνου είδους. Διότι σε αυτό το σφαιρικός μήνος που απέχει 25.000 έτη φωτός από εδώ, στείλαμε πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια σήματα, μήπως και τα βρουν εξωγήινοι πολιτισμοί. Φαντάζεστε αισιοδοξία. 25.000 να πάνε και αν τα βρουν να μας απαντήσουν
άλλες 25.000. Εσείς θα ζείτε και θα το χαρείτε, τη μεγάλη αυτή ανακάλυψη. Τα μέσα βέβαια, τα αστρονομικά, εξελίσσονται με αρματώδη τρόπο τη σύγχρονη εποχή. Ξεφύγαμε μάλιστα από τα επίγεια τηλεσκόπια που είχαν ήδη δώσει θαύματα και μπήκαμε σε μια εποχή διαστημικών τηλεσκοπίων. Και αυτό είναι το διασημότερο από αυτά τα διαστημικά τηλεσκόπια, ο Χάμπλ, ονομάστηκε έτσι από το όνομα ενός μεγάλου αστρονόμου. Και οι φωτογραφίες που έχει στείλει εδώ στη δύσμηρη ανθρωπότητα είναι φοβερές. Εγώ για σας διάλεξα αυτή, πάλι σε σύνδεση με κάποιο μακρινό παρελθόν. Λέγεται «Οι στήλες της δημιουργίας». Είναι αέρια υδρογόνου, ανάποδα, είναι αέρια υδρογόνου, τα οποία εκτινάσονται βία, βλέπετε πάλι τη γένεση των αστέρων. Αυτή η απίστευτη κοσμική διεργασία βρίσκεται 7.000 έτη φωτός από εμάς. Σας το δείχνω όμως για ένα σημαντικό λόγο. Αυτό το αριστούργημα του σύμπαντος, το καλλιτεχνικό αριστούργημα και επιστημονικό, δεν υπάρχει πια. Εμείς όμως το βλέπουμε. Και αυτό μας δείχνει ένα χαρακτηριστικό του σύμπαντος. Όταν κοιτάμε το σύμπαν, βλέπουμε πάντα το παρελθόν του. Το πολύ κοντινό, όπως είναι ο ήλιος, τον βλέπουμε όπως ήταν πριν από 8 λεπτά. Τόσο κάνει το φως του να φτάσει σε εμάς. Και το πολύ μακρινό, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια έτη πίσω στο παρελθόν. Μοιάζομαι δηλαδή εμείς οι κοσμολόγοι με κάποιους περίεργους αρχαιολόγους που από τη σημερινή εικόνα προσπαθούν να ανασυνθέσουν το μακρινό παρελθόν. Αυτή λοιπόν η καταπληκτική κοσμική διεργασία δεν υπάρχει πια, γιατί εκεί κοντά το ξέρουμε, εξεράγει ένας υπερκενοφανής, θα το ξαναδούμε τον υπερκενοφανή, και κατέστρεψε όλο αυτό το δημιούργημα. Εμείς όμως θα εξακολουθήσουμε να τον βλέπουμε για άλλα 1.000 χρόνια ακόμα. Εσείς όπως είπα, γιατί εσείς θα ζείτε. Το ερώτημα βέβαια που ανακύπτει από αυτή την πολύ γρήγορη και σχεδόν άτεχνη επισκόπηση του σύμπαντος είναι ένα και μόνο. Το ερώτημα της αρχαίας εποχής, των αρχαίων χρόνων. Πώς δημιουργήθηκε όλο αυτό? Και όπως ξέρετε, οι αρχαίοι φιλόσοφοι, οι αρχαίοι κοσμολόγοι έχουν ο καθένας τη δική του απάντηση που έδειχνε μεγάλο βάθος σκέψεως. Να δούμε τι λέει σήμερα η επιστήμη. Ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι όλοι αυτοί οι γαλαξίες που σας περιέγραψαν απομακρύνονται ο ένας από τον άλλο. Και μάλιστα με τεράστια ταχύτητα. Δεν απομακρύνται από εμάς, όπως νόμιζε η εγωπάθειά μας, η συνήθις εγωπάθεια του ανθρώπου. Απομακρύνται ο ένας από τον άλλο με τεράστια ταχύτητα, που σημαίνει κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι κάποια στιγμή στο παρελθόν ήταν όλοι μαζί. Όπως μια κινηματογραφική ταινία που τη γυρίζεις προς τα πίσω. Αυτή λοιπόν είναι η σύγχρονη θεωρία για τη γένεση του σύμπαντος, η οποία διαφέρει πάρα πολύ από ό,τι επί αιώνες πίστευε η επιστήμη. Πίστευε ότι υπήρχε πάντα το ίδιο σύμπαν με μικρές ή μεγάλες διαφορές, αιώνιο και αμετάβλητο. Σήμερα πιστεύουμε εμείς ότι το σύμπαν γεννήθηκε από μία μεγάλη αδιανόητη έκρηξη. Πριν από 14 περίπου, 13,7 είναι ο σημερινός αριθμός, δισεκατομμύρια χρόνια. Τότε, εκείνη τη στιγμή, όλη η ύλη και η ενέργεια του σύμπαντος ήταν συγκεντρωμένη σε ένα αδιανόητο κοσμικό αγό, το οποίο, για λόγους που δεν γνωρίζουμε, και εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι δεν θα μάθαμε ποτέ, εξεράγει. Η ερώτηση που θα θέσουν αμέσως νοήμονες και προσεκτικοί ακροατές όπως εσείς, είναι εντάξει, και τι υπήρχε πριν? Η επιστήμη όμως είναι διπλωματική, πολύ έξυπνη, διότι σύμφωνα με τη θεωρία της σχετικότητας,
που προέβλεψε, παρόλο που δεν το προσέξαμε, αυτή την αρχή του σύμπαντος, δεν υπάρχει ερώτηση. Για τον επιστήμονα, ο χώρος και ο χρόνος δημιουργούνται τη στιγμή της μεγάλης εκρήξεως. Άρα λοιπόν η ερώτηση πριν δεν υπάρχει. Υπάρχει βέβαια για τη φιλοσοφία και είναι δύσκολο νομίζω να ξεφύγει κανείς από αυτή την ερώτηση. Από τη στιγμή όμως που δημιουργείται με τη μεγάλη έκρηξη το σύμπαν, μέσα σε ένα λεπτό σχηματίζονται τα πρώτα στοιχεία. Απίστευτο, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, στα 15 πρώτα λεπτά το ήλιο και το Δευτέρα, που τα θυμάστε από τα σχολεία εκεί το περιοδικό, είναι τα πρώτα στοιχεία του περιοδικού συστήματος. Στα περίπου 400.000 χρόνια, και η σημερινή νούμερο είναι 380.000 χρόνια, αλλά τα αφήνω έτσι επειδή αυτό το καλλιγράφημα ανήκει σε μένα, παλιές καλές εποχές που δεν είχαμε υπολογιστές, δεν είχαμε όλα αυτά τα τεχνολογικά μέσα. Ό,τι άλλο θαυμάσετε από τη σημερινή ομιλία οφείλεται στη Φιλένα Βερνάρου, κάπου εδώ κάθεται κι αυτή, και εγώ δεν είμαι απλώς ο μεταφραστής των καλλιτεχνημάτων. Εδώ λοιπόν δημιουργείται το ήλιο, αυτή τη στιγμή να την προσέξετε, στα 300 περίπου 400.000 χρόνια. Η πρώτη γαλαξία, περίπου ο δικός μας γαλαξίας, και στα 10 δισεκατομμύρια χρόνια από την αρχή η Γη μας. Εδώ σε αυτή τη διαφάνεια που θα σας μπερδέψει τελείως και γι' αυτό την έβαλα, κλείεται όλη η ερμηνεία του κόσμου. Είναι όμως δημοκρίτη ερμηνεία, γιατί ο Δημόκρητος και η συναυτό για πρώτη φορά σκέφτηκαν τη μεγαλειώδη ιδέα ότι ο κόσμος δεν είναι όπως τον βλέπουμε, αποτελείται από μικρά αδιαίρετα, είπαν αυτοί, ποτέ δεν κατάλαβαν τι εννοούσαν αδιαίρετα, μικρά σωματίδια τα οποία αυτοί ονόμασαν άτομα. Και αυτά τα άτομα με κάποιες περίεργες συνθέσεις κάνουν τα πιο σύνθετα αντικείμενα του κόσμου μας. Και έτσι εξηγούσαν και τις ιδιότητές τους. Από άποψη αρχής και μεθοδολογίας, όχι προς Θεού, από άποψη ουσίας, δεν λέει τίποτα διαφορετικό η σημερινή επιστήμη. Λέει ότι τα στοιχειώδη συστατικά του κόσμου μας είναι αυτά, τα κουάρκς και τα λεπτόνια, είναι 6 κουάρκς και 6 λεπτόνια, για ένα περίεργο μοστρό λόγο μόνο αυτά τα δύο συνιστούν τον κόσμο μας, και όλα αυτά, για να κάνουν τον κόσμο όπως τον ξέρουμε, χρειάζονται 4 μόνο δυνάμεις, τις ισχυρές, τις ηλεκτρομαγνητικές, τις ασθενείς και τη βαρυτική. Αυτές λοιπόν οι 4 μόνο δυνάμεις, με αυτά τα σωματίδια που σας έδειξα, φτιάχνουν τον απίστευτο κόσμο των γαλαξιών, των αστέρων, του ανθρώπου, της γης που βλέπουμε γύρω μας. Μια μεγάλη σύλληψη, η οποία όμως κι αυτή έχει αρχαίες ρίζες. Και δεν είναι τυχαίο ότι ένας από τους, νομίζω, από τους σπουδαιότερους φυσικούς της σύγχρονης εποχής, ο Ρίτσαρντ Φάινμαν, τον οποίο είχα και την τύχη να γνωρίσω στην Κρήτη, έγραψε, το γράφει, ότι αν από όλες τις επιστημονικές ιδέες όλων των εποχών έπρεπε να διασωθεί μία μόνο σε ένα κοσμικό κατακλυσμό, αυτή έπρεπε να είναι η ιδέα των ατόμων του Δημοκρίτου. Το σύμπαν όμως προχωρά και το σύμπαν υπακούει σε μεγάλο βαθμό σε αυτή τη γενική θεωρία της σχετικότητας που στην ουσία του επέβαλε να διαστέλλεται, του επέβαλε να έχει κάποια αρχή. Δεν το είχαμε καταλάβει, εξάλλου και ο ίδιος ο Αϊνστάιν. Αυτό είναι μια καταπληκτική έτσι περιπέτεια της μοίρας. Όταν ανακάλυψε ότι οι εξισώσεις του κάνουν το σύμπαν να διαστέλλεται, έκλεψε. Έβαλε μια ψεύτικη σταθερά ως ένας μεγάλος θεός και έκανε το σύμπαν να μην διαστέλλεται. Δεν του άρεσε η ιδέα. Ξέφευγε από τη συμμετρία του μυαλού του. Και όταν βέβαια ανακαλύφθηκε ότι
το σύμπαν διαστέλλεται και ότι είχε κάποια αρχή, ο Αϊνστάιν είπε, ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μας, της ζωής μου. Είπε όμως και κάτι άλλο που περικλεί μια πολύ σπουδαία πραγματικότητα, το πιο ακατανόητο πράγμα σχετικά με το σύμπαν είναι ότι είναι κατανοητό. Και αυτό θυμίζει λίγο αρχαίες αναπνοές. Γιατί για πρώτη φορά εκεί, εκείνες τις εποχές, αρχίζει το σύμπαν να ξεφεύγει από τους μύθους και τους θεούς και να αποκτά μια εικόνα, θα την έλεγα, λογική, αναγνωρίσιμη. Η ιστορία του σύμπαντος συνεχίζεται με τη δημιουργία του ήλιου. Πάμε στα πιο δικά μας, αυτό είναι περιστρεφόμενο νεφέρωμα αερίων και βέβαια του αξιοθαύμαστου, του μοναδικού πλανήτη που έχουμε την τύχη να κατοικούμε και το οποίο ο σύγχρονος πάλι άνθρωπος έχει φροντίσει να απειλεί την ύπαρξή του. Είναι καταπληκτικό να το σκεφτείτε, αλλά ο πλανήτης Γη δεν απειλείται ούτε από αστεροειδείς, ούτε από κομήτες, ούτε από υπερφυσικά όντα που κατά καιρούς διαβάζετε ή ακούτε από αυτές τις πάρα πολύ καλά ενημερωμένες τηλεοπτικές εκπομπές. Όλα αυτά είναι ανοησίες. Απειλείται όμως από τον ίδιο τον άνθρωπο και απειλείται ουσιαστικά. Και αν δεν υπάρξει κάποια σοφία, ίσως σε 30-40 χρόνια να είναι πια πολύ αργά. Εδώ λοιπόν η αποθέωση της εξελίξεως που είναι ο άνθρωπος, ο ικανός να ερμηνεύει το σύμπαν, ο ικανός να καταστρέφει τον άλλο και τον εαυτό του, ο εξίσου ικανός για μεγάλα, σπουδαία δημιουργήματα της τέχνης, της επιστήμης, της ποίησης, της ζωής, της κοινωνικής δικαιοσύνης, με εξίσου μεγάλες καταστροφές. Και για να πάμε λίγο πίσω και να κατά κάποιο τρόπο να ανασάνεται, κοιτάξτε αυτό το δορυφόρο, ο οποίος ξεκινά από σήμερα και πάει προς το παρελθόν. Θα ανακαλύψουμε δηλαδή με τη βοήθεια αυτού του δορυφόρου την αρχή του σύμπαντος, εάν την ανακαλύψουμε. Παρατηρήσατε ότι κάπου φτάσαμε και δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε πιο πέρα. Όπως οι ιστορικοί δηλαδή έχουν την ιστορική περίοδο τους που υπάρχουν γραπτά μνημεία, που υπάρχουν αναμνήσεις από το παρελθόν, γραπτές ή προφορικές, έτσι και η ιστορία του σύμπαντος. Μπορούμε να δούμε μέχρι τα 300-350.000 έτη φωτός προς το παρελθόν. Και γιατί αυτό. Θα σας εξηγήσω αμέσως, αφού πρώτα λύσω μια μεγάλη απορία. Εάν παρατηρήσατε σε όλη αυτή την ιστορία του σύμπαντος, πουθενά δεν εμφανίζονται τα λεγόμενα βαριά στοιχεία. Το τόνισα ότι μείναμε στο Δευτέρεο και στο Ήλιο, το υδρογόνο, το οποίο πράγματι αφθονεί στο σύμπαν. Αυτή όμως η αίθουσα, ο ανθρώπινος οργανισμός, η Σύρος, το Αιγαίο, τα πάντα, η ίδια μας η γη, είναι γεμάτη από τα βαριά στοιχεία. Το χρυσό, τον άργυρο, τον άνθρακα, το οξυγόνο, που είναι απολύτως απαραίτητα για την ύπαρξη αυτού του κόσμου, αλλά και για την ύπαρξη της ζωής. Πού βρέθηκαν λοιπόν αυτά? Εδώ είναι μια
πολύ τολμηρή ερμηνεία. Τα βαριά στοιχεία που δεν στάθηκε ικανή να αναπαράγει η μεγάλη έκρηξη παράγονται σε αυτές τις κατακλυσμικές εκρήξεις, όπως βλέπετε εδώ, που είναι μια πραγματική φωτογραφία. Αυτές οι εκρήξεις ονομάζονται εκρήξεις υπερκενοφανών. Νεοελληνιστή, παρακαλώ, σούπερνόβα. Όταν τα άκουσα αυτό, νομίζω ότι αναστατώθηκε το είναι μου. Διότι όταν υπάρξει αυτή η καταπληκτική λέξη κενοφανής, υπερκενοφανής, πού βρέθηκε αυτό το σούπερ? Το σούπερ, όπως ξέρετε, είναι το σούπερ μάρκετ, οι μισές πινακίδες στην Ερμούπολη, στην Κρήτη, στην οπουδήποτε σε αυτό το λαμπρό τόπο έχουν μπροστά το σούπερ. Ο υπερκενοφανής είναι μια κολοσιαία, αδιανόητη έκρηξη στο σύμπαν που γίνεται ακόμα και σήμερα πολλές φορές, πριν από μερικές μέρες είδαμε μία, η οποία έχει τη μοναδική ιδιότητα λόγω της τεράστιας θερμοκρασίας που υπάρχει να παράγει τα βαριά στοιχεία. Κάποια στιγμή λοιπόν, και ενώ η γη, ο ήλιος ήταν στην αρχή τους, στα νεφελώματά τους, κάποιος πολύ παλιός μας πρόγονος εξεράγει. Ένας υπερκενοφανής, κοντά στη γειτονιά του ήλιου. Από εκεί λοιπόν πήρε ο ήλιος τα βαριά στοιχεία και τα κληρονόμησε στη γη. Γιατί η γη ήταν ένα κομμάτι που αποσπάσχει από τον ήλιο. Αυτός λοιπόν είναι ένας υπερκενοφανής και αυτά είναι τα υπολείμματα, βλέπετε, ένα αριστούργημα θεαματικό ενός καινούριου υπερκενοφανής που φωτογραφίσαμε από το Σκίνακα. Πια κάποια λοιπόν πολύ παλιά εποχή μια τέτοια έκρηξη δημιούργησε τα βαριά στοιχεία και μέσω από την φοβερή διαδικασία της εξέλιξης έφτασε στα φυτά, στα ζώα και στον ίδιο τον άνθρωπο. Εγώ το λέω ποιητικά, αλλά είναι και επιστημονική αλήθεια, ότι είμαστε φτιαγμένοι από αστερόσκοπο και τη ζωή μας οφείλουμε στο θάνατο κάποιου άστρου, στο πολύ μακρινό παρελθόν. Είναι μια ιδέα επιστημονική που πετυχαίνει να δέσει επιτέλους αυτή τη δύσμηρη, μοναχική, απεγνωσμένη ανθρώπινη ύπαρξη με το μεγάλο, το αδιανόητο, το βαθύ σύμπαν. Και κάποιος πάλι άλλος στο παρελθόν είπε την φοβερή λέξη ότι αυτό το πράγμα, αυτό αγόρο, κόσμον τόνδε, προσέξτε, ακρίβεια λέξεων, δεν τη δημιούργησε ούτε κανένας Θεός, ούτε κανένας άνθρωπος. Πολύ τολμηρή άποψη. Πολύ τολμηρή και πολύ ωραία εκφρασμένη σε αυτό το σύνολο που βλέπετε του Ηρακλήτου. Σας είπα όμως πριν ότι φτάνουμε μέχρι ένα παρελθόν του σήματος και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Γιατί στην αρχή το φως που από ό,τι φαίνεται ήταν στα αρχικά συστατικά της δημιουργίας, εν αρχήν το φως δεν είχε κάποια παράδοση, αλληλοεπιδρούσε με την ύλη και δεν μπορούσε να δραπετεύσει. Στα 400 όμως χιλιάδες χρόνια, σας είπα αυτή είναι η καθοριστική ημερομηνία, το φως δραπετεύει από την ύλη. Γιατί είναι τότε γίνονται τα άτομα, είναι ουδέτερα. Και από τότε ταξιδεύει στο σύμπαν, το αρχαίγωνο φως. Το 1965 οι επιστήμονες που βλέπετε εδώ, Πενζίας και Βουίσσος, στην Αμερική προσπαθούσαν να συλλάβουν τα σήματα ενός τεχνητού δορυφόρου. Μια απολύτως τετριμένη πράξη, χωρίς κανένα ενδιαφέρον. Έβλεπαν όμως ότι σε αυτά τα σήματα υπήρχε πάντοτε ένας σταθερός θόρυβος. Δεν μπορούσαν να αποφύγουν το θόρυβο. Νόμιζα ότι είναι από κοντινά εργοστάσια, όπως στο ραδιόφωνο ακούει κανείς καμιά φορά τα παράσιτα ή στην τηλεόραση. Ευτυχώς καμιά φορά η τηλεόραση έχει πάρα πολλά παράσιτα και δεν μπορεί να δει την εικόνα. Αυτή λοιπόν η παρατήρηση, αυτή η παρατήρηση που από άλλους θα το είχαν δει πολλοί,
πέρασε χωρίς ιδιαίτερη σημασία, αυτούς τους προβλημάτισε πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει διέστηση επιστημονική, μέχρι που ανακαλύφθηκε η συγκλονιστική αλήθεια, ότι αυτός ο θόρυβος ήταν μια ακτινοβολία, δηλαδή φως, που ερχόταν από την αρχή του σύμπαντου. Γι' αυτό φτάνει στη γη από όλες τις κατευθύνσεις του ουρανού σήμερα, κάθε στιγμή. Ακόμα και σε αυτή την έτσι πάρα πολύ ωραία αίθουσα, τη Λυτή, όπως είπε η Μαρίζα, που αποκνέει πάλι την παλιά Σύρο, υπάρχουν μέσα εδώ, σε κάθε κυβικό εκατοστό, έτσι αν κρατήσετε τη χούφτα σας, 400 με 500 αρχαίγωνα φωτόνια. Ξεκίνησαν από την αρχή του σύμπαντος και φτάνουν σήμερα στη γη από όλες τις κατευθύνσεις του ουρανού. Σε συχνότητα, όπως λέμε εμείς, μικροκυμάτων. Γιατί γι' αυτό ακριβώς κάποια στιγμή σύντομα η ομιλία μου θα τελειώσει. Διότι ό,τι απορίες έχετε, μπορεί να ρωτήσετε το αρχαίγωνο φως. Είναι το μόνο που υπήρξε μάρτυς της δημιουργίας του σύμπαντος και συνοδεύει έκτοτε την εξέλιξή του. Και ο ωραιότερος χαρακτηρισμός που έχω ακούσει δεν ήταν από όσο ξέρω για αυτό το φως, είναι από ένα παλιό πάλι. Νυκτιφαές περιγέαν αλόμενων αλότριων φως. Νομίζω από τους ωραιότερους ελληνικούς στίχους. Και εγώ τουλάχιστον το χρησιμοποιώ συνέχεια για να καθορίσω, να περιγράψω αυτό το κοσμικό φως που μας λούζει από παντού. Κοιτάξτε τώρα, εδώ είναι η μεγάλη έκρηξη. Εκεί σιγά σιγά σχηματίζονται οι πρώτες κοσμικές δομές. Από εδώ και μετά απελευθερώνεται το φως. Είναι δηλαδή περίπου στα 300-400.000 χρόνια, όπως σας είπα, από την αρχή. Από εκεί και μετά ξέρουμε, πάμε στο παρελθόν, μπορούμε μέσω του αρχαίγωνου φωτός ή των τηλεσκοπίων μας να ανιχνεύσουμε το παρελθόν, να δούμε τους γαλαξίες, να δούμε τους γαλαξίες, τον σχηματισμό των γαλαξιών, το σήμερα. Και ένας ειδικός δορυφόρος που στάθηκε στο διάστημα, ονομάστηκε εξερευνητής της κοσμικής ακτινοβολίας μικροκυμάτων, του αρχαίγωνου φωτός, όπως λέω εγώ, σχημάτισε την εξής εκπληκτική εικόνα. Αυτή είναι η στιγμή του σχηματισμού των γαλαξιών. 12-13 δισεκατομμύρια χρόνια πίσω στο παρελθόν. Βλέπετε τις κοσμικές δομές για πρώτη φορά να συμπυκνώνονται. Βλέπετε δηλαδή την αργή έτσι και αγωνιώδη προσπάθεια της ύλης, των ατόμων της ύλης, να σχηματίσουν μεγαλύτερες δομές. Όταν είδε αυτή την εικόνα, αυτός που τη σχημάτισε, είπε την καταπληκτική φράση «Είδαμε το πρόσωπο του Θεού». Εγώ το μετέκλυψα λίγο και είπα «Είδαμε τα δακτυλικά αποτυπώματα του αιωνίως απόντος Θεού». Από εκεί και μετά η ιστορία του σύμπαντος έχει και ένα συγγραφέα, τον Παρόντα, ο οποίος προσπαθεί να περιγράψει όλη αυτή την εποχή με το βιβλίο του εδώ και φτάνει πάλι σε μία αρχαία ιδέα. Προσπαθεί δηλαδή να συνδέσει την επιστήμη με το πιο ίσως αρχαίο δημιούργημα του ανθρώπου, τη μουσική. Πυθαγόριες καταβολές. Γι' αυτό σας επαναλαμβάνω, γίνεται κύκλη. Και εδώ θα δείτε ένα πολύ μικρό απόσπασμα από μια μεγάλη εκδήλωση που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και μετά στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Λέγεται «Συνομιλίες με το φως», και προσπαθεί να κάνει αυτό το δέσιμο, να απεικονίσει με τα σημερινά μέσα την περίφημη αρμονία των σφαιρών, που έχει πάλι αρχαίες ρίζες.
Μπορείς να δυναμώσεις τον ήχο λίγο, λίγο. Αν μπορείς. Πολύ γνωστή David Lynch, είναι αυτοσχεδιασμοί, ο Γιώργος του Τσόγλου και ο Οδυσσέας γραμματικάς. Τελειώνει λοιπόν η ιστορία της επιστήμης αφού ξέρουμε μεγάλη έκρηξη, ξέρουμε την πορεία καθόλου βέβαια. Κατά τη γνώμη μου δεν έχει καν αρχής. Και οι ανόητοι που πολλές φορές ισχυρίζονται το λένε το τέλος της ιστορίας, το τέλος της επιστήμης, το τέλος της κοινωνίας. Δεν αντιλαμβάνονται ότι κάθε τέλος είναι και μια καινούργια αρχή. Και οι εκπλήξεις είναι συνεχείς. Εγώ θα αναφερθώ και θα κλείσω σε μια έκπληξη που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Το 1987 αρχίζει μια καινούρια αστρονομία που λέγεται αστρονομία των νετρίνων, δηλαδή δεν μας στάνει ότι βλέπουμε με τα τηλεσκόπια, βλέπουμε ακτίνες ή βλέπουμε μικροκύματα, βλέπουμε με τα ραντάρ αστέρια που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε, φαίνεται ότι η επόμενη εποχή θα χαρακτηρίζεται από τα νετρίνα, διότι παρατηρήσαμε από μια μεγάλη έκρηξη υπερκενοφανούς που έγινε πολύ κοντά μας. Πολύ κοντά μας για εμάς τους παρανομικούς σημαίνει 170.000 έτη φωτός. Αυτό είναι στη γειτονιά του γαλαξία μας. 170.000 έτη φωτός. Ανακαλύπτονται λοιπόν τα νετρίνα, τα οποία είναι τα πιο παράδοξα σωματίδια που υπάρχουν στο σύμπαν. Θυμηθείτε πάλι το Δημόκριτο. Δεν έχουν ηλεκτρικό φορτίο, άρα περνάνε από παντού. Απειροελάχιστη μάζα έχουν. Περνάνε από πλανήτες, από τη Γη, από το δικό σας σώμα αυτή τη στιγμή, από το κεφάλι μου, αλλά και το δικό σας κεφάλι. Περνάνε κοντά στα 12 δισεκατομμύρια νετρίνων. Δεν θέλετε να μας κάνουν βλάβη ή
αν έχουν κάνει σε μένα δεν το αντιλαμβάνω. Αλλά αυτά τα μετρήνα έρχονται και αυτά από πολύ μακριά. Κάποιες πρώιμες απαρχές του σύμπαντος, αλλά ταυτόχρονα έρχονται και από τον ήλιο, έρχονται από εκρήξεις αστεριών και τα νετρίνα άρχισαν να ενδιαφέρουν την επιστήμη μερικές, αν θέλετε, μια δεκάδα, περίπου 10 χρόνια πριν. Γιατί όπως έλεγε και ο Λουίς Κάρολ σε αυτό το υπέροχο παραμύθι του, ήταν όπως η γάτα, σε σχάρι που εξαφανιζόταν, αλλά βλέπαμε μόνο το χαμόγελό της. Μερικοί δηλαδή από εμάς που ενδιαφέρθηκαν για τα νετρίνα προσπαθούσαν να βρουν τα ίχνη τους, αν αφήνουν ίχνη, πάνω στη γη. Και ένα από τα μεγάλα παγκοσμίως πειράματα, το αναφέρω γιατί και αυτό γίνεται στην Ελλάδα, παρόλο που δεν το ξέρουμε, έγινε στην Πύλο. Ή γίνεται αυτή τη στιγμή για να ανιχνεύσει η νετρίνα από τις μακρινές εσχατιές του σύμπαντος και αν το πετύχει θα είναι πράγματι μια καινούργια στιγμή για την επιστήμη που ξεκίνησε και αυτή από πολύ παλιά. Είχαμε αυτή η αρχαία έννοια, ο Νέστορ, η βασιλεία του, η σοφία του, να συνδεθεί με την αναζήτηση, με την αγωνία, με την, αν θέλετε, τα επιτεύγματα της σύγχρονης επιστήμης. Και βέβαια αυτό είναι ίσως η πιο σημαντική παρατήρηση της σημερινής ημέρας. Το έχει πει πολύ καλύτερα από μένα ο Γκυλίσπη, ότι αυτή είναι η μεγάλη συνεισφορά της αρχαίας σκέψης, της αρχαίας αναζήτησης, ότι ξαφνικά μεταπηδά, αυτό είναι η μεταπήδηση από το μύθο στη γνώση, είναι η απαρχή της επιστήμης. Διότι ο κόσμος είναι ένα τακτοποιημένο σύνολο που λειτουργεί με νόμους. Αυτό κάνει σήμερα η επιστήμη. Που μπορεί να τους ανακαλύψει το ανθρώπινο μυαλό. Αυτά είναι τα επιτεύγματα της επιστήμης.
Και η αδυναμία της επιστήμης είναι ότι από το 17ο αιώνα και μετά χώρισε τους δρόμους της με τη φιλοσοφία. Αλλά και η φιλοσοφία χώρισε το δρόμο της με την επιστήμη. Υπάρχει μια έλλειψη κατανοήσεως ανάμεσα στις δύο. Και ίσως αυτή η συνάντηση που έχει πολύ συμβολική και πραγματική σημασία εδώ, στην Ερμόπολη της Σύρου, ίσως να είναι μια μικρή δειλή απαρχή, δύσκολη απαρχή, να ξαναβρούνε ίσως η επιστήμη και η φιλοσοφία, η φιλοσοφία και η επιστήμη, κάποιες κοινές συνομιλίες. Διότι τότε αυτές οι συνομιλίες θα είναι οι συνομιλίες με το φως. Διότι εγώ λέω ότι ο σημερινός άνθρωπος είναι μετέωρος. 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια μετά τη μεγάλη έκρηξη. Το σημερινό άνθρωπο, εγώ αποκαλώ μετέωρος, διότι είναι εξόριστος από το Θεό και το κέντρο του σύμπαντος. Δεν είναι καν ο γαλαξίας μας κέντρο του σύμπαντος. Καλά, όσο για το ηλιακό σύστημα, δεν είναι ούτε ένα κακό προάστιο. Εκεί δηλαδή που πριν από λίγες μόνο δεκαετίες πιστεύουμε ότι η Γη είναι το κέντρο του γαλαξία μας τουλάχιστον και ότι ο γαλαξίας είναι κάτι μοναδικό, τώρα ξέρουμε ότι ο γαλαξίας μας είναι ένας ασήμαντος γαλαξίας ανάμεσα στα δισεκατομμύρια άλλους. Και σαν τη Γη μας, το ξέρουμε ήδη, έχουν ανακαλυφθεί 400 με 500, θα υπάρχουν πολλοί πλανήτες σε κάθε ίσως άστρο από αυτά τα δισεκατομμύρια που ακούσαμε. Το αν όμως κατοικούνται είναι ένα άλλο ερώτημα. Και αν η Μαρίζα έχει το κουράγιο να με ξανακαλέσει, την επόμενη φορά θα αποκαλύψω αν κατοικούνται κάποιοι από αυτούς τους πλανήτες. Αλλά ο μετέωρος άνθρωπος έχει ένα μεγαλείο. Ότι ενώ ανήκει σε ένα σήμαντο γαλαξία από τα δισεκατομμύρια που υπάρχουν, ενώ είναι βέβαιος για την κοσμική του ασημαντότητα, αυτός ο άνθρωπος, λέω, τολμά να θέτει ερωτήματα που αγγίζουν την ίδια του την ύπαρξη και την ύπαρξη του κόσμου. Βέβαια, αν αυτό συνιστά το μεγαλείο και συσήφια μοίρα του, αυτό ξεπερνά κατά πολύ την επιστήμη. Είναι όμως αυτό που προσπάθησε να κάνει με μια αξιοθαύμαστη σιωπή ο Ευάγγελος Ρούσος και αυτό που προσπαθήσαμε εμείς, οι κατά πολύ ταπεινότεροι, να κάνουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ. Φιλοσοφίας και επιστήμης και μας έκανε νομίζω όλους πλουσιότερους τουλάχιστον στο επίπεδο του προβληματισμού. Το πρόγραμμα προβλέπει ένα μικρό διάλειμμα σε αυτή την φάση. Μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις γίνονται στο διάλειμμα και η ομιλία του κυρίου Γραμματικάκη είμαι σίγουρος ότι δημιούργησε πολλές έδωσε έναυσμα σε πολλές τέτοιες ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Ωστόσο, έχουμε να τηρήσουμε ένα αρκετά γεμάτο πρόγραμμα και γι' αυτό είμαι αναγκασμένος να διακόψω το διάλειμμα και να προχωρήσουμε στην δεύτερη ομιλία της σημερινή μας συνάντησης, την οποία θα μας παρουσιάσει η κυρία Γραμματική Αλατζόγλου Θέμελη, καθηγήτρια φιλοσοφίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Και το θέμα της ομιλίας της είναι «Από τη διαλεκτική των πραγμάτων στη διαλεκτική των νοημάτων και από τον Ηράκλητο στους Ελεάτες». Κυρία Θέμη. Θα προσγειωθούμε σε πιο ανθρώπινα έτσι,
σε πιο ανθρώπινο περιβάλλον από το κοσμικό που μας περιδιάβασε ο κύριος Γραμματικάκης, αλλά θα δείτε ότι και αυτό το ανθρώπινο περιβάλλον, δηλαδή το περιβάλλον της διαλεκτικής, στην ουσία ξεκίνησε από κοσμολογικές και συμπαντικές, τέλος πάντων, σκέψεις των αρχαίων φιλοσόφων. Αλλά θα το δούμε. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι ο όρος διαλεκτική δεν υπάρχει καθόλου στους πρωτοσοκρατικούς. Πρωτοεμφανίζεται στον Πλάτωνα ως επίθετο, διαλεκτικός. Σημαίνει αυτόν που ξέρει να ερωτά και να απαντά. Τον επιστάμενο να ερωτάν και αποκρίνεστε. Εμφανίζεται όμως και ως πορεία διαλεκτική, ως μέθοδος διαλεκτική, ως λόγος διαλεκτικός και τέλος, ως το τελευταίο και κορυφαίο μάθημα που πρέπει να μαθαίνουν οι νέοι άνθρωποι. Ως περθρυγκός της μαθήμας είναι η διαλεκτική. Γιατί ο Πλάτων πιστεύει ότι αν το μάθουν νεότεροι, πρέπει να είναι όριμοι για να φτάσουν στη διαλεκτική, κινδυνεύουν να σέρνουν και να κατασπαράσουν το λόγο σαν τα σκυλάκια. Έλκυν και σπαράτην το λόγο ως περσκυλάκια. Στο σφάλμα αυτό, κατά τον Πλάτωνα, υπέπεσαν οι σοφιστές, οι οποίοι επέφεραν εκφυλισμό της έννοιας του διαλεκτικού σε εριστικό. Κάποιον δηλαδή που διαστρέφει την αλήθεια και φτιάχνει διάφορα ψευδή. Μάλιστα, η περίπτωση αυτή, δηλαδή η έννοια του εριστικού που αποδόθηκε από τον Πλάτωνα στους σοφιστές, είναι κάτι από τις ορολογίες που σφράγισαν όλη την ευρωπαϊκή σκέψη έκτοτε από τον Πλάτωνα και μετά. Ο Αριστοτέλης επίσης αναφέρει την διαλεκτική και αναφέρει ως ευρετή της διαλεκτικής και αρχηγό της διαλεκτικής τον Ζήνωνα, τον Ελεάτη, και δέχεται ο Αριστοτέλης ότι και ο δάσκαλος του Ζήνωνα, ο Παρμενίδης, ήξερε και αυτός από διαλεκτική. Ούκα πύρος είχε διαλεκτικής. Όλα αυτά όμως, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη αναφορές, είναι σε επίπεδο διανοητικής αναζήτησης, συζήτησης. Με εργαλείο δηλαδή τη διαλεκτική αναζητείται πάντοτε κάποιος ορισμός, αναζητείται κάποια αλήθεια, κάποια μορφή αλήθειας. Κανένας προσοκρατικός δεν χρησιμοποίησε τον όρο διαλεκτική. Όμως, η διαλεκτική στη σκέψη τους είναι πανταχού παρούσα. Μάλιστα, αν πάρουμε υπόψη μας το ότι το πρώτο συνθετικό της λέξης, το διά, σηματοδοτεί και εκφράζει ένα δούνε λαβήν, προϋποθέτει μια κίνηση από ένα πράγμα προς κάτι άλλο, θα καταλάβουμε ότι είναι ακριβώς αυτό το δούνε λαβήν και αυτή η κίνηση που διαπιστώνουν στο φυσικό κόσμο οι προσοκρατικοί και μάλιστα οι ίωνες προσοκρατικοί, οι οποίοι, όπως λέει και ο Αριστοτέλης, είναι οι πρώτοι φιλοσοφίσαντες. Ο Θαλής, ο Αναξίμαυρος, ο Αναξιμένης διαπιστώνουν κίνηση, διαπιστώνουν μετάλλαξη του πρωταρχικού φυσικού στοιχείου σε κάτι άλλο. Ο Θαλής, ας πούμε, του νερού, ο Αναξιμένης του αέρα, ο Αναξίμανδρος της άπειρης μάζας. Πάντως, διαπιστώνουν κίνηση και μετάλλαξη από ένα πράγμα σε κάτι άλλο. Δηλαδή, διαπιστώνουν μια κίνηση στο φυσικό κόσμο, την οποία γιατί όχι να μην την πούμε διαλεκτική κίνηση. Νομίζω ότι μπορούμε να την πούμε. Είναι αυτοί οι ίωνες προσοκρατικοί, είναι οι πρώτοι που περιέγραψαν και εξήγησαν τη φύση μη μυθικά. Και κυρίως μη στατικά, διαπιστώνουν παντού κίνηση. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Νομίζω ότι είναι αυτοί που μπορούν να θεωρηθούν προπάτορες της έννοιας διαλεκτική και μάλιστα διαλεκτική της φύσης. Ιδιαίτερα γιατί ακριβώς η φύση σε αυτούς είναι έμψυχη, δηλαδή είναι ύλη που έχει μέσα τη ζωή και κίνηση και που με μεταλλάξεις και μεταβολές, που κάλλιστα μπορούν να ονομαστούν διαλεκτικές, δημιουργεί όλη αυτή την ποικιλία που βλέπουμε τριγύρω μας, όλες τις μορφές ζωής που βλέπουμε στον κόσμο. Μπορούμε λοιπόν να υποστηρίξουμε, με αφορμή αυτούς τους ίωνες προσοκρατικούς, τους πρώτους φιλοσοφίσαντες, ότι η έννοια της διαλεκτικής πρώτα συνδέθηκε με την κίνηση στη φύση και τη ζωή και μετά συνδέθηκε με την κίνηση των ιδεών, των νοημάτων, μετά από αυτούς τους τρεις που ανέφερα και ό,τι σε αυτούς υποδηλώνεται ίσως ασαφώς, ίσως
πολύ γενικά και αόριστα. Στον επίσης Ίωνα Ηράκλειτο από την Έφεσο δηλώνεται κατηγορηματικά, διότι ο Ηράκλειτος είναι αυτός που με έμφαση τονίζει την συνεχή και επάπειρον μετάλλαξη που επικρατεί στο φυσικό κόσμο. Είναι αυτός που κατεξοχήν και ρητά μιλάει για τη ροή και για το γίγνεσθε του κόσμου. Γι' αυτό και όπως λέει ο Πλάτων, ανήκει στους ρέοντας. Στον Ηράκλειτο λοιπόν ανήκει μια ιδιαίτερη θέση και ίσως δικαιότερα από όλους τους άλλους μπορεί να θεωρηθεί γενάρχης της πάσης φύσεως διαλεκτικής. Ο Ηράκλειτος εισάγει πολλά καινούργια πράγματα στον κόσμο της εποχής του. Εκτός από την έννοια της ροής, της κίνησης, του γίγνεσθε, εισάγει και την έννοια του λόγου. Είναι μια έννοια που έκτοτε δεσπόζει στη φιλοσοφία, στη φιλοσοφική σκέψη και όχι μόνο στη φιλοσοφική, και στη χριστιανική σκέψη, η έννοια του λόγου, ο Χριστός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού κλπ. Εισάγει ακόμα την έννοια του πυρός ή το στοιχείο του πυρός, όπως θέλετε, δεν μπορώ να το... να πάρω όρκο τι από όλα είναι. Παραδέχεται ότι υπάρχει αμοιβαία ανταλλαγή των πάντων με το πυρ και του πυρός με τα πάντα, όπως γίνεται ανταλλαγή μεταξύ του χρυσού και των υλικών πραγμάτων. Και αντίστροφα, πυρός ανταμοιβεί τα πάντα και πυρ απάντων, έτσι λέει ο Ηράκλειτος. Παραδέχεται ότι υπάρχουν μετατροπές του πυρός. Μετατροπές του πυρός σε θάλασσα, γη, το μεν ίμιση της θαλάσσης είναι πριστήρ, το δε ίμιση γη και ούτω καθεξής. Όμως, αυτό που δίνει ιδιαίτερη σημασία και θέση στο πυρ είναι το γεγονός ότι θεωρείται το πυρ ως το σύμβολο και η εικόνα της αιώνιας γένεσης και φθοράς. Ο κόσμος μοιάζει με τη φλόγα που τρέφεται από μόνη της και κατατρώγεται από μόνη της, όμως πάντοτε σύμφωνα με ορισμένα μέτρα. Κόσμον τον δε, όπως το είδαμε και πριν, ούτε της Θεός επίησε, ούτε της άνθρωπος. Ίνα ή και έστι και έστε πυρ αΐζων. Ο κόσμος λοιπόν δεν υπάρχει παρά μόνο μέσα σε αυτό το γίγνεσθε, μέσα σε αυτή την αλίωση. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν όρια σταθερά μεταξύ ζωής και θανάτου. Γι' αυτό και το κάθε τι στην πραγματικότητα πεθαίνει από τη στιγμή που γεννιέται. Συνεπώς, ζωή και θάνατος φαίνονται αντίθετα, αλλά είναι αλληλένδετα και συμπληρωματικά. Συνθέτουν την ίδια τη ζωή. Αυτή είναι και η μεγάλη προσφορά του, του Ηράκλειτου. Δεν σταματάει στην απλή ανταλλαγή, όπως οι παλαιότεροι. Συνθέτει τα αντίθετα με τρόπο που οι νεότεροι, λέω, θα ονομάσουν διαλεκτικό. Την αιώνια αυτή ροή και κίνηση που υπάρχει στον κόσμο την εξοικόνισε και με το ποτάμι. Είναι πάρα πολύ γνωστό το απόσπασμα. Ποταμό ουκ έστιν εμβίνε δίστο αυτό. Δεν μπορεί κανείς να μπει δυο φορές στο ίδιο ποτάμι. Γιατί τα νερά του ποταμού έχουν αλλάξει. Τα νερά του ποταμού είναι όπως το γίγνεσθε του κόσμου. Και ότι στο ίδιο ποτάμι μπαίνουμε και δεν μπαίνουμε. Είμαστε και δεν είμαστε. Ποταμίστης αυτής εμβαίνομεν και ουκ εμβαίνομεν κλπ. Βεβαίως και τα νερά του ποταμού αλλάζουν, αλλά και εμείς αλλάζουμε. Και εμείς δεν είμαστε ίδιοι όταν ως παιδιά μπαίνουμε στο ποτάμι και όταν ως όριμ μπαίνουμε στο ποτάμι. Από άλλη όμως άποψη, και ο ποταμός παραμένει ίδιος, αφού η κήτη του είναι πάντα εκεί, και εμείς, παρά την αλλαγή, είμαστε τα ίδια πρόσωπα. Η ταυτότητα αυτή που είναι συγχρόνως και ετερότητα ισχύει γενικά και διατυπώνεται διαφορετικά σε διαφορετικές περιστάσεις από τον Ηράκλειτο. Ας πούμε στο απόσπασμα για την οδό. Είναι το περίφημο που λέει «Οδός άνω κάτω μία και η αυτή». Παρόλο λοιπόν που η προς τα πάνω οδός, ο ανήφορος, είναι κάτι άλλο από τον κατήφορο, την προς τα κάτω οδό, όμως και οι δύο είναι η οδός και μαζί και οι δύο συνθέτουν το ίδιο πράγμα. Το ίδιο συμβαίνει με τα αντίθετα, όπως ζωή-θάνατος, ημέρα-νύχτα, πόλεμος-ειρήνη. Το ένα μεταπίπτει στο άλλο και με τη μετάπτωση αυτή συντίθεται μια αρμονία μέσα στην οποία συνερούνται όλα τα αντίθετα. Σε διαβάσω και το αρχαίο χωρίο, είναι ενδιαφέρον. Ταυτό ένι ζών και τεθνικός και γρηγορός και καθεύδων και νέων και γυρεών.
τάδε μεταπεσόντα εκείνα εστί και εκείνα πάλιν μεταπεσόντα ταύτα. Το μεταπεσόντα να προσέξουμε, που δείχνει ακριβώς τη μετάπτωση, τη μεταλλαγή, που δεν είναι, δεν είναι αφανισμός, είναι αλλαγή, δεν είναι αλλαγή ταυτότητας, αλλαγή μορφής. Τέλος πάντων. Έτσι λοιπόν συντίθεται η περίφημη παλίντροπος αρμονή, όκος περτόξου και λύρης. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, το έχω ακούσει από μουσικολόγους, εάν ο Ηράκλητος ήξερε τη λύρα. Τέλος πάντων, δεν το θέτω, γιατί δεν μπορώ να έχω άποψη από αυτού. Όλα τα παραπάνω λοιπόν δείχνουν πως δεν είναι μόνο τα φυσικά στοιχεία που υπακούν στο όνομα της αλλαγής, της μετάπτωσης και της σύνθεσης εξ αντιθέτων, αλλά και όλη η ζωή. Ποια καλύτερη απόδειξη να ζητήσουμε ότι η έννοια της διαλεκτικής πρώτο συνελήφθη από τον Ηράκλητο και αφορούσε και τη φύση και τη ζωή. Γιατί πρέπει να πω ότι για αυτόν, όπως και όλους τους συγχρόνους του, ό,τι ισχύει στην φύση, ισχύει και στη ζωή, ισχύει και στην κοινωνία. Ο κόσμος, φυσικός και ανθρώπινος, είναι ενιαίος για αυτούς τους ανθρώπους και για αυτή την εποχή. Υπάρχει ένα δούνε λαβίν ανάμεσα στη φύση και στη ζωή. Και φύση και ζωή είναι σύστιχα μεγέθη, δεν υπάρχει προτεραιότητα καμιάς. Έχουμε κάποιες ενδείξεις που νομίζω ότι μας πείθουν για κάτι τέτοιο. Έχουμε το απόσωνο του Αναξίμανδρου, όπου ακούμε ότι τα όντα δίδουν δίκην και τίσιν αλλήλης της αδικίας κατά την του χρόνου τάξην. Τα όντα, σαν να ήταν άνθρωποι, σαν να ήταν υπόδικοι σε δικαστήριο, και δίδουν δίκη και τίση για την αδικία που διαπράχθηκε. Χωρίς βέβαια να υπάρχει τίποτε περισσότερο. Άλλη ένδειξη είναι το απόσπασμα του Αλκμαίωνα, του ιατροφιλοσόφου αυτό από τον Κρότονα, ο οποίος για να περιγράψει την κατάσταση της υγείας και της νόσου χρησιμοποιεί πολιτικούς όρους. Έχουμε υγεία όταν υπάρχει ισονομία των δυνάμεων, ενώ η μοναρχία των δυνάμεων επιφέρει νόσο, είναι φθοροποιός. Της μεν υγείας είναι συνεκτική την ισονομία των δυνάμεων, υγρού, ξηρού, ψυχρού, την δε εν αυτής μοναρχία νόσου ποιητική. Τέλος, πρέπει να πω, εκτός από αυτά τα συγκεκριμένα παραδείγματα, η ίδια η λέξη κόσμος, που χρησιμοποιούν κατεξοχήν οι προσοκρατικοί, η λέξη διακόσμησης, ο διάκοσμος, το ρήμα διακοσμό, είναι φυσικά λέξεις που κατεξοχήν και τις χρησιμοποιούν οι προσοκρατικοί για να περιγράψουν τον φυσικό κόσμο, αλλά είναι επίσης λέξεις παρμένες από την καθημερινή ζωή, τον ανθρώπινο βίο. Υπάρχουν δύο έργα του Δημόκριτου, ο μικρός διάκοσμος και ο μέγας διάκοσμος. Ο μικρός διάκοσμος αναφέρεται στον ανθρώπινο κόσμο, ο μέγας διάκοσμος αναφέρεται στο φυσικό κόσμο. Αλλά και ο Αναξαγόρας, μεταγενέστερος του Ηρακλήτου, σύγχρονος περίπου του Δημοκρίτου, δηλώνει ότι τα πάντα διεκόσμησε νους. Όλα αυτά τα λέω για να δείξω πόσο έννοιες και λέξεις και ορολογία εναλλάσσονται στον ανθρώπινο κόσμο και στον φυσικό κόσμο εκ μέρους των προσοκρατικών. Λοιπόν, η Ηρακλήτη έννοια του γίγνεσθε και της αλλαγής στάθηκε εφαλτήριο σκέψης για όλη την αρχαία και όχι μόνο την αρχαία φιλοσοφία. Πρώτα απ' όλα αποτέλεσε πρόκληση για τον Παρμενίδη, ο οποίος μίλησε για το είναι ως ενιαίο, αδιαίρετο, αγέννητο, ανώλεθρο και κυρίως ακίνητο και αμετάβλητο. Εδώ έχουμε την αντίθετη άποψη. Αλλά και οι μεταγενέστεροι, και ο Εμπεδοκλής και ο Αναξαγόρας και ο Δημόκρητος, όλοι προσπάθησαν να λύσουν το πρόβλημα της αλλαγής, μάλλον να εξηγήσουν πώς συμβαίνει να υπάρχει στον κόσμο αλλαγή και σταθερότητα ταυτόχρονα. Το πρόβλημα δηλαδή αυτό που πρώτος ο Ηράκλητος ανέδειξε, παρακολούθησε όλη την αρχαία φιλοσοφία και όπως ξέρουν όσοι ασχολούνται με τα νεότερα, όλη την νεότερη φιλοσοφία. Τώρα, ο ελεατισμός από την πατρίδα του Παρμενίδη, την Ελέα, είναι ο αντίθετος πόλος σκέψης, όπως ήδη επεσήμανα, από τον Ιωνικό και συνδέεται με την άλλη άκρη του ελληνισμού, τη Μεγάλη Ελλάδα, την κάτω-ιταλιωτική Μεγάλη Ελλάδα. Ο Παρμενίδης και οι μαθητές του, ο Ζήνων και ο Μέλισσος, αποτελούν την τριάδα του ελεατισμού. Αντίθετα από τον Ηράκλητο, που αναγνωρίζει ως αλήθεια
την αέναη μεταβολή και αλλαγή, το γίγνεσθε του κόσμου και της ζωής, ο Παρμενίδης αναγνωρίζει ως αλήθεια το είναι ή ον, δηλαδή το αιώνιο και αναλύωτο, το αγέννητο και άφθαρτο υπάρχον. Πιστεύει ότι το γίγνεσθε και η ροή είναι απατηλές εντυπώσεις των αισθήσεων. Είναι αυτό που φαίνεται, αλλά δεν είναι. Το μη είναι, όπως χαρακτηριστικά λέει. Αντίθετα από τις αισθήσεις, ο νους μας παρουσιάζει πάντοτε το αιώνιο και αμετάβλητο είναι. Αυτό είναι η αλήθεια. Τώρα, ο Παρμενίδης ως είναι ή ον, ως αλήθεια, δεν εννοεί κάτι ιδεατό και αφηρημένο, εννοεί το υλικό και χειροπιαστό υπάρχον που γεμίζει το χώρο, κάτι στο οποίο αποδίδει κατηγορήματα τα οποία μας πείθουν περί του ότι το εννοεί χειροπιαστό και υλικό. Του αποδίδει, λέει ότι είναι ένα και συνεχές, ακίνητο, μονοκόμματο, γεμάτο και αδιαίρετο, χωρίς αρχή και τέλος, αγέννητο και άφθαρτο. Ουλομελές, ατρεμές, συνεχές, πάνω μείον κλπ. Κλπ. Δεν έχει αρχή, επειδή δεν είναι δυνατόν να γεννήθηκε από ένα άλλο είναι. Γιατί τότε θα έπρεπε να ήταν πριν από αυτό κάτι άλλο και από αυτό πάλι κάτι άλλο και ούτω καθεξής. Εδώ μπορούμε να παραπέμψουμε στα όσα μας είπε ο κύριος Γραμματικάκης, νομίζω. Ούτε όμως το μη είναι υπάρχει, γιατί ούτε αυτό μπορεί να γεννήθηκε από ένα άλλο μη είναι για τον ίδιο λόγο, αλλά και για έναν ακόμα λόγο. Επειδή δεν μπορεί να μιλήσει κανείς, ούτε να γνωρίσει κάτι που είναι μη ον, κάτι που δεν υπάρχει. Και αντίστροφα, πώς μπορεί να υπάρχει κάτι που ούτε να το γνωρίσει κανείς, ούτε να το εκφράσει δια του λόγου μπορεί. Ουγαραν γνείς το γεμιαιόν, ούτε φράσες. Μόνο το είναι λοιπόν υπάρχει. Υπήρχε και θα υπάρχει πάντοτε ως ένα αιώνιο παρόν, ως όλον, ως ένα και συνεχές, ολόκληρο, μονοκόμματο, ακλόνητο, αδιαίρετο, αγέννητο, αλλά και ανάυξητο. Η διάσπαση του σε αντικείμενα και φαινόμενα αποτελεί απάτη των αισθήσεων, αποτελεί τη δόξα των κοινών θνητών. Και μόνο η γνώση που έχει ως αντικείμενό της το ένα αυτό ενιαίο και αμετάβλητο είναι, μόνο αυτή είναι αληθινή και αξιόπιστη. Και αυτή τη γνώση μας την προμηθεύει ο νους. Αντίθετα, οι αισθήσεις που μας εμφανίζουν μόνο τη γένεση και τη φθορά και την αλλαγή είναι πηγές πλάνης και παραπληροφόρησης. Μόνο το νοήν, λέει ο Παρμενίδης, είναι αντίστοιχο με το είναι. Γιατί όταν νοώ και ορίζω με το νου μου εκείνο που υπάρχει, τότε η νόησή μου ταυτίζεται με το νοητό αυτό, με το νοούμενο, δηλαδή με το είναι. Το γαραυτό νοήνε, στήτε και είναι. Αυτή η κλασική διατύπωση σημαίνει ότι δεν υπάρχει είναι, δεν υπάρχει αντικείμενο, που να μην μπορεί να γίνει περιεχόμενο του νου, να γίνει νόημα. Ούτε πάλι υπάρχει νόημα, δηλαδή περιεχόμενο του νου, χωρίς κάποιο αντίστοιχο είναι, χωρίς κάποιο αντικείμενο. Το είναι και το νοήν είναι έννοιες σύστοιχες και μόνο με αναφορά της μια στην άλλη είναι δυνατόν να νοηθούν. Το είναι δεν μπορεί να νοηθεί αλλιώς παρά μόνο με την ενέργεια του νου. Στον Παρμενίδη λοιπόν χρωστάει η φιλοσοφία την έννοια του είναι ή όντως, αλλά και την εξέχουσα θέση του νου στη διαδικασία της γνώσης. Ο Παρμενίδης είναι ο μεγάλος υπέρμαχος του νου και κατακριτής των αισθήσεων. Και ακόμα, στον Παρμενίδη χρωστάει η φιλοσοφία την αντιστοιχία είναι και νοήν, τη γνωστή θεωρία της ανταπόκρισης, νόησης και πραγματικότητας, η οποία δέσπωσε στη φιλοσοφία για πάρα πολλούς αιώνες. Τώρα, να επανέλθω στον τίτλο της ανακοίνωσής μου και να δούμε μαζί πώς έγινε η μετάβαση για την οποία μιλάω από την διαλεκτική των πραγμάτων και της φύσης στην διαλεκτική των νοημάτων και των ιδεών. Ο Ηράκλητος έδειχνε την αλήθεια του, την κίνηση και την αλλαγή, την έδειχνε με παραδείγματα από τη χειροπιαστή πραγματικότητα και έπειθε με την αποδεικτική του παραδείγματος. Έτσι λέει ο φίλος μας ο Ρούσος, ότι ο Ηράκλητος έπειθε με την αποδεικτική του παραδείγματος, είναι δική του έκφραση. Ο Ηράκλητος δεν κατέφευγε σε συλλογισμούς και διανοητικές κατασκευές για να στηρίξει την αλήθεια του. Δεν του χρειαζόταν βέβαια κάτι τέτοιο. Για να πείσει τον ακροατή του, τον αναγνώστη του, εμάς δηλαδή, έδειχνε απλώς τον κόσμο που ήταν σε διαρκή κίνηση και έδειχνε τις αντιθέσεις που συναποτελούν τη ζωή.
Έδειχνε την οδό που είναι προς τα πάνω και προς τα κάτω ίδια, τον κόσμο που δεν τον έφτιαξε ούτε Θεός ούτε άνθρωπος, το ποτάμι που δεν σταματάει να ρέει και που κάθε φορά που μπαίνουμε σε αυτό λουζόμαστε σε διαφορετικά νερά, αλλά και που παραμένει πάντα το ίδιο ποτάμι. Έδειχνε την κίνηση που καθένας μας την αντιλαμβάνεται άμεσα. Ο Παρμενίδης αντίθετα, υποστηρίζοντας ένα ακίνητο, αναλύωτο και ενιαίο είναι που δεν γεννήθηκε ποτέ, ούτε θα πεθάνει ποτέ, χρειαζόταν κάποιες διανοητικές κατασκευές για να πείσει. Η αλήθεια του δεν ήταν αυταπόδεικτη, ούτε βέβαια οφθαλμοφανής. Ήταν αντίθετη με τις μαρτυρίες των αισθήσεων. Αλλά οι αισθήσεις μας απατούν, ισχυριζόταν ο Παρμενίδης. Δεν είναι αξιόπιστες και τις εμπιστεύονται μόνο οι κοινοί θνητοί. Βρωτοί, οι δότες σου δεν φορούνται κλπ. Κλπ. Οι σπουδαίοι άνθρωποι, όπως ο ίδιος και οι μαθητές του, κρίνουν με το νου. Και ο νους αρνείται την αλλαγή που πιστοποιούν οι αισθήσεις. Τη βρίσκει παράλογη, γιατί δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αλλαγή και ταυτόχρονα ταυτότητα ενός πράγματος ή φαινομένου. Το ίδιο λοιπόν το παλιό ερώτημα, πώς γίνεται να αλλάζει κάτι και παρόλα αυτά να παραμένει το ίδιο, παραμένει υπόρρητο και στην ουσία αναπάντητο. Οι ελεάτες απαντούν καταργώντας την αλλαγή. Εφόσον ο νους αρνείται την αλλαγή και εφόσον μόνο ο νους σκέφτεται ορθά, συμπεραίνουν ότι δεν υπάρχει αλλαγή, άρα δεν υπάρχει και κίνηση. Αυτό προσπαθεί να δείξει ο Παρμενίδης με διαφόρους συλλογισμούς, προλιένοντας το έδαφος για την εφεύρεση της διαλεκτικής από το μαθητή του το Ζήνωνα, όπως ρητά δηλώνει ο Αριστοτέλης. Προσπαθεί ο Παρμενίδης να υποστηρίξει τις ιδιότητες που ο ίδιος από ίδιος το είναι διανοητικά, με συλλογισμούς, αφού η αισθητηρία αντίληψη δεν τις πιστοποιεί. Με τη συλλογιστική του προσπαθεί να αποδείξει αυτό που αρνούνται να πιστοποιήσουν οι αισθήσεις, αυτό που δεν είναι χειροπιαστό ούτε οφθαλμοφανές. Και είναι χαρακτηριστικό ότι κανένας άλλος προσοκρατικός πλην των ελεατών δεν χρησιμοποίησε ανάλογη αποδεικτική πρακτική. Ούτε ο Δημόκρητος, ούτε ο Αναξαγόρας, ούτε φυσικά ο Εμπεδοκλής. Όλοι τους περιγράφουν και εξηγούν τον κόσμο, δεν επιχειρηματολογούν, γιατί κανένας τους δεν εξόρισε το οφθαλμοφανές, την κίνηση. Πολλές φορές διαπιστώνουν όλοι οι προσοκρατικοί την λάθος γνώμη των κοινών ανθρώπων και αντιπαραθέτουν τη δική τους σωστή, αλλά δεν επιχειρηματολογούν για να τη στηρίξουν, την θεωρούν αυτονόητα σωστή. Ο Αναξαγόρας, ας πούμε, λέει, όψισα δήλων τα φαινόμενα. Τελεία. Δεν επιχειρηματολογεί γιατί είναι όψισα δήλων τα φαινόμενα. Μόνο ο Παρμενίδης και οι μαθητές του, για να υποστηρίξουν την αλήθεια τους, έγιναν εφευρέτες της διαλεκτικής και προσπάθησαν να εφεύρουν λογικά επιχειρήματα που να στηρίζουν την ακινησία, το αδιαίρετο και τη σταθερότητα του είναι. Αυτοί έκαναν το μεγάλο βήμα από τη διαλεκτική της φύσης στη διαλεκτική των νοημάτων. Και για να το πω πιο απλοϊκά, έβγαλαν την κίνηση από τον φυσικό κόσμο και την έβαλαν στον κόσμο της διάνοιας, θεωρούμενοι έκτοτε εφευρέτες της διαλεκτικής. Ο Ζήνων και ο Μέλισσος, οι μαθητές του Παρμενίδη, δεν προβάλλουν μια δική τους θεωρία. Σκοπός τους δεν είναι να δημιουργήσουν ένα δικό τους σύστημα γνώσεων, αλλά να αποδυναμώσουν τις αντιλήψεις των αντιπάλων τους, ώστε να προβληθούν ως ορθές οι δικές τους, δηλαδή του δασκάλου τους, του Παρμενίδη. Είναι χαρακτηριστική η έκφραση του Ζήνωνα στον πλατωνικό διάλογο Παρμενίδης, «Βοήθειά της ταύτα τα γράμματα, το Παρμενίδου λόγο, προς τους επιχειρήν αυτών κομμωδήν, ως ή ένα εστί, πολλά και γελία συμβαίνει». Δεν χρειάζεται να το μεταφράσω, απλώς να σας πω ότι πλανάται η ιδέα ότι κοροϊδεύαν τον Παρμενίδη και τις απόψεις του για την ακινησία και παραδίδεται μάλιστα ότι ο κοινικός φιλόσοφος Αντισθένης, για να αντικρούσει την επιχειρηματολογία του Ζήνωνα για την ακινησία του όντος, απλώς σηκώθηκε και βάθησε. Αναστάς ευάδησε, νομίζας ισχυρότερα είναι πάση της διαλόγων αντιλογίας, την δια της ενεργίας απόδειξη. Σηκώθηκε και βάτησε και είπε πώς, ορίστε, υπάρχει κίνηση, τι μας λέτε για κινησία. Ο Ζήνων και ο Μέλισσος πρέπει να ομολογήσουμε ότι υπερασπίζονται με πάθος χριστιανού απολογητή της απόψης του Παρμενίδη, αποδεικνύοντας με διανοητικές κατασκευές ότι οι αντίθετες απόψεις οδηγούν σε αντιφατικά και παράλογα συμπεράσματα. Έτσι γίνονται εφευρέτες της διαλεκτικής.
Η διαλεκτική τους όμως είναι μια διαλεκτική που δεν συνθέτει από τα αντίθετα όπως ήταν η διαλεκτική του Ηράκλητου. Είναι μια διαλεκτική που απορρίπτοντας αντιφατικές μεταξύ τους υποθέσεις βγάζει συμπεράσματα δια της εισάτοπων απαγωγής και που εν τέλει είναι αρνητική διαλεκτική. Οι ελεάτες, επειδή δεν μπορούν να παραδεχτούν πως κάτι αλλάζει και ταυτόχρονα μένει το ίδιο όπως το παραδέχονταν οι Ιώνες, θέλοντας να δώσουν μια έλογη εξήγηση για την κίνηση και την αλλαγή και μη βρίσκοντας, την κατήργησαν. Για να στηρίξουν την άποψή τους αυτή, αφού ήταν αντίθετη με τις μαρτυρίες των αισθήσεων, στράφηκαν στην κατασκευή συλλογισμών, στη συλλογιστική που αργότερα ονομάστηκε διαλεκτική. Εκτός από την κίνηση, ήταν υποχρεωμένοι να αρνηθούν και τον υλοζωισμό των πρώτων Ιώνων πρεσοκρατικών, τον υλοζωισμό, δηλαδή το ότι η ύλη από μόνη της έχει μέσα της ζωή και κίνηση, διότι ο υλοζωισμός εξηγούσε την κίνηση και την αλλαγή χωρίς θεϊκές επεμβάσεις ή χωρίς μηχανιστικές επεμβάσεις, τις οποίες έβαλαν οι νεότεροι, ο Αναξαγόρας, ας πούμε, και ο Δημόκριτος, εισηγήθηκαν μηχανιστικές εξηγήσεις. Οι ελεάτες, λοιπόν, απέδωσαν την κίνηση σε λάθος των αντιληπτικών μας οργάνων και την διέγραψαν. Η κίνηση είναι κάτι που δέχονται μόνον οι κοινοί θνητοί που δέχονται τις μαρτυρίες των αισθήσεων και δεν τις αναιρούν αυτές με τις διαπιστώσεις που κάνει ο νους. Θέλω να σταθώ ακόμα σε κάτι εδώ. Αρνούμε την κίνηση και την αλλαγή έκαναν και ένα άλλο μεγάλο βήμα στην ιστορία της ανθρώπινης σκέψης, νομίζω, και όχι μόνο εγώ. Χωρίς να το θέλουν και ίσως χωρίς να το καταλάβουν, άνοιξαν παράθυρο στη μεταφυσική, ενώ κύριο και κατεξοχήν μέλημά τους ήταν η φυσική. Έκαναν πρώτοι αυτοί ακόμα μια μετάβαση. Εκτός από τη μετάβαση της διαλεκτικής των πραγμάτων στη διαλεκτική των νοημάτων, έκαναν και τη μετάβαση από τη φυσική στη μεταφυσική. Σε αυτή τη σκέψη με παρακινεί, και όχι μόνο εμένα επαναλαμβάνω, ένα πολύ γνωστό απόσπασμα επιχείρημα του Μέλισσου, παραδιδόμενο από τον Συμπλίκιο, που μας δείχνει πώς μπορεί να έγινε αυτή η μετάβαση. Ο Μέλισσος σκέφτεται, αν υπάρχει το «ον», πρέπει να είναι ένα. Όντας δε ένα, πρέπει να μην έχει σώμα, γιατί αν έχει πάχος, θα έχει μόρια και δεν θα είναι πια ένα. Ήμενουν οι, δι' αυτό εν είναι. Εν δε ον, δι' αυτό σώμα μη έχει. Αν ο Συμπλίκιος αποδίδει σωστά τη σκέψη του Μέλισσου, φαίνεται καθαρά πως έγινε η μετάβαση. Το «ον» καταρχήν νοείται ως υλικό και σωματικό. Από τη στιγμή όμως που η σωματικότητά του εμποδίζει την ενότητά του και την ενική του υπόσταση, το να είναι ένα, έρεται για λόγους λογικής συνέπειας η σωματικότητά του, θεωρείται ασώματο και παραδίδεται στους αιώνες ως άειλο και άρα μεταφυσικό. Ίσως ο Μέλισσος να μην είχε συνείδηση της μετάβασης που πραγματοποιούσε. Γι' αυτόν, βέβαια, η άρση της σωματικότητας, η άρση της υλικότητας ήταν απλώς μια λογική αναγκαιότητα. Ναι. Κάτι τέτοιο συμφωνεί απόλυτα με το νοησιαρχικό κλίμα του ελεατισμού και υποδηλώνει ότι η όποια αρχαία μεταφυσική, αντίθετα από την νεότερη, γεννήθηκε από λόγους λογικής συνέπειας και μόνο. Υπάρχει ένα ωραίο άρθρο, παρόλο που δεν μ' αρέσει να αναφέρομαι σε. Να αφορμόμαι από άρθρα, του 1958. Αναφέρει όλη την σχετική εναγώνια συζήτηση της έρευνας για το απόσπασμα αυτό και έχει το χαρακτηριστικό τίτλο «Πίστευε ο Μέλισσος σε ασώματη ύπαρξη, σε ασώματο on. Did Melissus believe in incorporeal being?» και ανατρέχει βέβαια στις αντίθετες απόψεις που έχουν κατά καιρούς υποστηριχθεί. Πρέπει να πω ότι τι πίστευε και τι δεν πίστευε ο Μέλισσος δεν θα το μάθουμε ποτέ. Όμως είναι ένα γεγονός ότι έριξε την ιδέα, ξεστόμησε την ιδέα ότι το «ον» πρέπει να μην έχει σώμα. Το «πρέπει» είναι πέρα από το ότι πίστευε ή δεν πίστευε ο ίδιος. Είναι λογική αναγκαιότητα. Τώρα για να επανέλθω και να συνοψίσω γιατί πρέπει να τελειώνουμε. Οι Ίωνες και ιδιαίτερα ο Ηράκλητος διαπιστώνουν διαλεκτική κίνηση στη φύση και στη ζωή, ενώ οι ελεάτες μεταφέρουν την κίνηση στη νόηση. Γιατί όμως να συμβεί κάτι τέτοιο? Γιατί από τη διαλεκτική της φύσης και των πραγμάτων ή φαινομένων η ελεατική σκέψη πέρασε στη διαλεκτική των νοημάτων και των ιδεών? Γιατί ο Παρμενίδης και οι μαθητές του έβγαλαν την κίνηση από τη φύση και την έβαλαν στη διανόηση? Αυτά παραμένουν βεβαίως ερωτήματα. Ίσως ο σπόρος για αυτή την μεταβολή να ήρθε από την Ανατολή.
γιατί ο θεωρούμενος ως θεμελιωτής της ελλατικής σχολής, ο Ξενοφάνης, ήταν Ιώνας από την Κολοφόνα και ενδέχεται η γνωστή άρνηση της Πολυθεΐας εκ μέρους του να προέτρεψε τον Παρμενίδη να αρνηθεί την πολλαπλότητα του είναι, ενώ ο ένας θεός του Ξενοφάνη, που είναι πάντοτε στον ίδιο τόπο, είναι ακίνητος και κινεί τα πάντα, ίσως αυτός του ενέπνευσε του Παρμενίδη το ακίνητο και αναλύωτο είναι. Όμως υπάρχουν και πυθαγόριες επιρροές στους ελαιάτες και μάλιστα ο Διογένης Λαέρτιος μας αναφέρει ονομαστικά τον πυθαγόριο Αμινία και παρατηρεί ότι ο Παρμενίδης υπαμινίου αλλού υποξενοφάνους εις ησυχίαν προετράπη. Προφανώς ησυχία εννοεί την ακινησία. Όμως αναρωτιέμαι, είναι αρκετές αυτές οι θεωρητικές επιρροές για να εξηγήσουν την ελαιατική αιμονή στην ακινησία? Μήπως και οι ελαιάτες έζησαν συγκλονιστικά γεγονότα στον τόπο τους, όπως είχε ζήσει ο Ηράκλειτος στην Έφεσο, που τις έκαναν να αρνηθούν την κίνηση και να την μετατοπίσουν από το φυσικό κόσμο στον κόσμο της διανόησης? Γιατί πρέπει να πούμε ότι η διανόηση, την εποχή αυτή ιδιαίτερα, είναι στενά συνδεδεμένη με τη ζωή και οι φιλόσοφοι δεν είναι άνθρωποι του γραφείου, αλλά είναι άνθρωποι της δράσης και είναι φυσικό να μετουσιώνουν τα βιώματά τους σε ιδέες. Για τον Ηράκλειτο έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες και μάλιστα δικές του. Έχουμε ένα συγκλονιστικό απόσπασμα στο οποίο κυριολεκτικά βρίζει τους συμπατριώτες του Εφεσίους που εξόρισαν τον φίλο του τον Ερμόδωρο. Λέει ο Ηράκλειτος, αξίζει σε όλους τους ενήλικες Εφεσίους να πάνε να κρεμαστούνε και να αφήσουν την πόλη στα ανήλικα παιδιά. Αυτοί που τον Ερμόδωρο, τον καλύτερο ανάμεσά τους, τον εξόρισαν λέγοντας «Ας μην είναι κανένας καλύτερός μας, αλλιώς ας πάει αλλού και με άλλους». Την ταραγμένη εποχή του, ναι, του Ηράκλειτου και την κινητικότητα που υπήρχε στην κοινωνία της εποχής του, την προϋποθέτει και ένα άλλο απόσπασμα πολύ γνωστό που μιλάει για τον πόλεμο. «Πόλεμος πάντων πατήρ, τους μεν βασιλείς επίησε, τους δε δούλους κλπ. Κλπ». Ζει δηλαδή ο Ηράκλειτος καταπληκτικές ώρες κοινωνικοπολιτικών αλλαγών στην πατρίδα του και δεν μπορεί να αρνηθεί τη ροή και την κίνηση που υπάρχει στην κοινωνική πραγματικότητα. Και αυτή τη ροή προφανώς την μεταφέρει στο φυσικό κόσμο, μιλώντας για το διαρκές γίγνεσθε. Έχουμε και μία μαρτυρία που λίγο πολύ ενισχύει αυτή την άποψη. Ο γραμματικός Διόδοτος, μέσω του Διογέννη Λαερτίου, μας λέει ότι το σύγγραμμα του Ηρακλήτου ου περί φύσεως ειν, αλλά περί πολιτείας, τα δε περί φύσεως εν παραδείγματος ειδικίσθε. Άρα οι περιγραφές του, που αφορούν τον φυσικό κόσμο και τις αλλαγές και τη ρευστότητα, έχουν, ναι, προϋποθέτουν μάλλον, συγγνώμη, τις αλλαγές και τη ρευστότητα στον κοινωνικό του περίγυρο, γιατί ακριβώς έζησε αυτή την ταραγμένη εποχή της κατάργησης της βασιλείας και της ανάδειξης τυραννικών καθεστώτων, τα οποία, αν μη τι άλλο, δεν ήταν κληρονομικά. Τώρα για τους ελαιάτες δύο λόγια. Ξέρουμε λιγότερα για αυτούς και τη σχέση τους με την κοινωνία της εποχής τους. Ξέρουμε όμως ότι ο Παρμενίδης έγραψε, για να πω ακριβώς την έκφραση, «διεκόσμησε την εαυτού πατρίδα νόμις αρίστης». Έγραψε νόμους αρίστους για την πατρίδα του. Ήταν τόσο καλή η νόμη, ώστε οι άρχοντες της πατρίδας του κάθε χρόνο παρακινούσαν τους πολίτες να μην τους αλλάξουν, να τους κρατήσουν, γιατί ήταν πραγματικά πάρα πολύ σπουδαίοι. Για το Ζήνωνα παραδίδεται ένα ανέκδοτο, δεν ξέρω αν είναι ανέκδοτο, πάντως είναι, αξίζει τον κόπο να σας το πω. «Τυραννουμένης της πατρίδος του Ζήνωνος υπονεάρχου, σκληρός τυραννουμένης, επιβουλήν κατά του τυράννου συναισθήσατο. Και ενώ ο τύραννος τον εβασάνιζε για να πει τους συνεργάτες του, γιατί η επιβουλή που έκανε δεν την έκανε μόνος του, ο Ζήνων, αφού βασανίστηκε επί πολύ, προσποιούμενος ότι θα του μιλήσει του τυράννου, ζήτησε να τον δει ιδιαιτέρως, οπότε ψιθυρίζοντάς του κάτι στο αυτί, του δάγκωσε το αυτί και του το έκοψε. Τέλος, για τον Μέλισσο, ξέρουμε ότι διατέλεσε στρατηγός των Σαμίων, ο Μέλισσος ήταν Σάμιος, και στρατηγών των Σαμίων αντεστρατήγη Περικλή πολιορκούντη Σαμίους. Όλα αυτά τα λέω για να δείξω ότι και οι ελαιάτες είχαν ενεργό ρόλο στα κοινωνικοπολιτικά δρόμενα του τόπου τους. Και σκέφτομαι, μήπως με την αιμονή τους στην ακινησία ήθελαν να ξορκίσουν την κινητικότητα που παρατηρούσαν στην κοινωνία της εποχής τους.
πολλά ερωτηματικά. Σας προτείνω να συζητήσουμε και να συσκεφθούμε όπως ως συγγενείς και οικοί και φύση πολίτε. Είναι μια έκφραση που ο Πλάτων αποδίδει στον σοφό Ιππία που καλεί τους συνδετημόνες ενός συνεδρίου να συζητήσουν και να συσκεφθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Λατζόγλου για την εμπεριστατωμένη και έτσι πολυσχηδή ανακοίνωσή της. Φοβούμαι ότι ο χρόνος μας πιέζει και έτσι θα προχωρήσουμε στην επόμενη ανακοίνωση, αφήνοντας τις ερωτήσεις, τις τυχόν ερωτήσεις και συζητήσεις για το τέλος. Λοιπόν, η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Μαρία Πρωτοπαπά Μαρνέλη, διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνησης Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών και θα μας μιλήσει με θέμα «Η αντίληψη του κόσμου κατά τους στοϊκούς». Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα που προσεκλήθησα σε αυτή τη συνάντηση, γιατί ο Ευάγγελος Ρούσος ήταν ο πρώτος μόνιμος ερευνητής του Κέντρου Φιλοσοφίας. Είναι αυτός που δημιούργησε τη βιβλιοθήκη του Κέντρου, την οποία εμπλουτίζουμε, αλλά ήταν ο εμπνευστής της. Και η τελευταία έκδοση που έγινε το 2010 με το όνομα του Ευάγγελου Ρούσου είναι η συμβολή στη βιβλιογραφία της προσοκρατικής ενοιολογίας. Γι' αυτό έφερα μερικά αντίτυπα, για όποιον θέλει να το συμβουλευτεί. Για τους Έλληνες, το φως της ημέρας ισοδυναμούσε με τη ζωή. Με το φως της ημέρας, άλλωστε, προσέφεραν θυσίες στους θεούς. Όμως ο ήλιος, υπό την ιδιότητά του ως πύρινο σώμα, δεν έτυχε αξιοσημείο της θέσης ανάμεσα στις θεότητες του Ολύμπου. Οπωσδήποτε, υπάρχουν πολλά χωρία ήδη από τον Όμηρο, τον Ισίωδο, τους ομηρικούς ύμνους, όπου σώζεται η αντίληψη της θεϊκής διάστασης του ήλιου και των ουρανίων σωμάτων. Έτσι, οι Πυθαγόροι και στη συνέχεια ο Σωκράτης και ο Πλάτων, όταν σήκωναν τα χέρια τους προς την Ανατολή ή τη Δύση, δήλωναν αναμφίβολα τη λατρεία τους προς μία φυσική θεότητα. Ωστόσο, αυτή η κίνηση δεν εξέφραζε μια αφοσίωση στον ήλιο, όπως οι λάτρεις του Μήθρα, οι οποίοι με την ανάταση των χεριών προς τον ήλιο δήλωναν ταυτόχρονα και την απόλυτη υποταγή τους προς αυτή την έμπειρη θεότητα και ταυτόχρονα την επιθυμία τους να τον εξευμενήσουν προκειμένου να λάβουν τη χάρη του. Στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ. η λατρεία των ουρανίων σωμάτων απετέλεσε συχνά αντικείμενο διακομόδησης. Οι στίχοι της συνομιλίας μεταξύ Τριγέου και Ερμή στην Ειρήνη του Αριστοφάνη αποδεικνύουν αυτή τη τάση. Ο Τριγέος προσπαθεί να εξηγεί στον Ερμή τους λόγους της κακοτυχίας των Ελλήνων. Σας παραθέτω 2-3 στίχους. Τριγέος. Η Σελήνη και ο κατεργάρης ο ήλιος πολύ καιρό μας σκάβουνε το λάκκο. Προδίδουν την Ελλάδα στους βάρβαρους. Ο Ερμής. Και γιατί τάχα. Τριγέως. Μα το Δία, γιατί εμείς σε εσάς προσφέρουμε θυσίες και οι βάρβαροι σε εκείνους. Αυτά διαδραματίζονταν στην Αθήνα του 421 π.Χ., δηλαδή 10 χρόνια μετά την έναρξη του Πελοποννησιακού πολέμου, ενώ λίγο αργότερα οι δύο αντιμαχόμενες πόλεις, Αθήνα και Σπάρτη, θα υπέγραφαν την οικείο ειρήνη. Οι Αθηναίοι στη συνέχεια, όπως άλλωστε και η υπόλοιπη Ελλάδα, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια σειρά πολιτικών γεγονότων και κοινωνικών αλλαγών που κατέληξε στην υποταγή της Ελλάδας στο Βασίλειο της Μακεδονίας, το οποίο στη συνέχεια, όπως είναι γνωστό, επεκτάθηκε και κατέκτησε την Ανατολή. Το αποτέλεσμα αυτής της επέκτασης σφραγίστηκε με μια αμοιβαία μετατόπιση πληθυσμών, με συνακόλουθη την εισρωή προς την Ελλάδα πλήθους νέων ηθών και εθήμων, ανατολικού ή ανατολικής ζωντοσύφους, που συνοδεύονταν όμως από νέους τύπους λατρευτικής έκφρασης, αλλά και από νέες θεότητες που εσωματώνονταν σταδιακά στο ελληνικό πάνθεον. Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών και των πληθυσμιακών μετακινήσεων, πρέπει να δούμε και την άφιξη του Ζήνωνα από την πατρίδα του, το Κήτιο της Κύπρου, στην Αθήνα και την ίδρυση της σχολής του στο χώρο της Ποικίλης στο Ας,
όπου σύμφωνα με μια μαρτυρία του Διογέννη Λαέρτιου, όπως αναφέρει, ο Ζήνων, παιδί ακόμη, είχε διαβάσει τους πλατωνικούς διαλόγους και ονειρευόταν μια μέρα να επισκεφθεί την πατρίδα του Σοκράτη και του Πλάτωνα. Το όνειρό του πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ενός επεισοδιακού ταξιδιού που τον έφερε από το Κίτιο στον Πειραιά. Όπως είναι φυσικό, ο Ζήνων, εκτός από τη λαχτάρα να γνωρίσει από κοντά τα μέρη όπου δίδαξε ο Σοκράτης, έφερνε μαζί του τον πολιτισμό του τόπου του, άλλοτε επαρχίας Φινικικής και ως εκ τούτου εμποτισμένης από επιρροές ανατολικού τύπου, ιδιαίτερα στο πεδίο της λατρείας των άστρων και των ουρανίων σωμάτων. Η Αθήνα, της οποίας το πολιτικό καθεστώς τελούσε υπό τη δίνη θεαματικών μεταρρυθμίσεων και μεταβολών, προσέφερε στο Ζήνωνα τη δυνατότητα να πειραματιστεί με τις αστυνομικές του γνώσεις στο πλαίσιο μιας νέας αντίληψης πολιτικής και κοινωνικής ζωής που μόλις τώρα αναδιόταν. Ο Ζήνων στο έργο του «Περί της ουσίας» αναφέρει ότι ο Θεός και η ύλη είναι κοσμικές αρχές. Στα μάτια του, ο Θεός είναι ο Δημιουργός και τον ονομάζει Ποιούν, ενώ η ύλη, επί της οποίας ο Θεός ασκεί τη δύναμή του ως πνοή ζωοδόχος, είναι το Πάσχον. Στον κόσμο που οι στοικοί τον βλέπουν ως σώμα, δεν υπάρχει κενό. Όμως, έξω από τον κόσμο, υπάρχει το άπειρον, που στερείται σώματος. Από την ένωση ύλης και θεϊκής ζωοδόχου πνοής γεννώνται τα τέσσερα στοιχεία πυρ, αέρας, είδος, γη, τα οποία συνθέτουν τον κόσμο. Ο Θεός των στοικών δεν γοητεύει με την ομορφιά του, διότι δεν έχει μορφή. Είναι όμως ο εμπνευστής και ο δημιουργός του κόσμου. Με την ευφυΐα του συνέλαβε τον κόσμο και με τη δύναμή του τον δημιούργησε. Όμως σε τι συνίσταται αυτή η θεότητα? Οι στοικοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μία πύρινη πνοή. Είναι ένα πυρ τεχνικών, ένας ταλαντούχος δημιουργός που οδεύει μεθοδικά, οδό βαδίζων, στη δημιουργία του κόσμου. Ο Χρήσιπος, μαθητής και τρίτος σχολάρχης της σχολής μετά τον Κλεάνθη, διδάσκει ότι τα τέσσερα στοιχεία συνυπάρχουν και τούτο αποδεικνύεται από το ισοδύναμο του βάρους τους, οι σοβαροί. Αυτό υποστηρίζουν ότι συμβαίνει διότι τα δύο από τα τέσσερα στοιχεία, το νερό και η γη, έχουν μεγαλύτερο βάρος και κατευθύνονται προς τα κάτω. Ο αέρας και η φωτιά, αντίθετα, επειδή είναι πολύ ελαφρά, κούφα, κατευθύνονται προς τα πάνω. Και μάλιστα, ακριβώς επειδή τα δύο πρώτα στοιχεία δεσμεύουν τα δύο άλλα, δημιουργείται εντός των τεσσάρων σωμάτων η ισορροπία προς το κέντρο, έτσι, στην κατώτατη βαθμίδα υπάρχει η γη, μετά το νερό, ο αέρας και τέλος το πυρ. Η συνύπαρξη των τεσσάρων στοιχείων κατά την κατάταξη καταδεικνύει ταυτόχρονα και την τάξη του όλου, δηλαδή την αρμονία των στοιχείων που συνιστούν το σύμπαν. Οι στοικοί διδάσκουν επίσης ότι πάνω από το πυρ υπάρχει ο εθέρας και ο ουρανός σχήματος σφαιρικού. Μετά τον ουρανό και προς το εσωτερικό κοιτώντας υπάρχει ο αέρας σφαιροειδής επίσης. Στη συνέχεια, εξετάζοντας πάντα το σύμπαν από το εσωτερικό, βρίσκουμε μια τρίτη σφαίρα, τη σφαίρα του νερού, που περιβάλλει τη γη και που βρίσκεται μεταξύ του αέρα και της γης. Στο μέσο όλων αυτών των σφαιρών υπάρχει η σφαίρα της γης που καταλαμβάνει το κέντρο και που εξαιτίας της θέσεώς της επιβάλλει την τάξη και την αρμονία στις άλλες σφαίρες. Όλες οι σφαίρες κινούνται γύρω από τη γη. Εκείνη όμως μένει ακίνητη. Τη δε της γης σφαίραν μόνην αισθάνε. Οι στοικοί, προκειμένου να υποστηρίξουν τη θεωρία τους ως προς την ακινησία της γης εν σχέση προς τις άλλες σφαίρες, παραπέμπουν στο ακόλουθο παράδειγμα. Αν κάποιος τοποθετήσει, λένε, μέσα σε έναν ασκό ένα κόκκο σιτάρι ή μία φακή και στη συνέχεια φυσήξει και γεμίσει τον ασκό με αέρα, τότε παρατηρούμε ότι ο κόκκος σηκώνεται στο μέσον αυτού του ασκού και παραμένει ακίνητος προς το κέντρο. Έτσι συμβαίνει και με τη γη. Από τη στιγμή που είναι δεδομένο ότι ο αέρας πρόχνει τη γη από όλες τις μεριές και με την ίδια δύναμη, ισορρόπως, τότε η γη βρίσκεται και παραμένει στο κέντρο, ακίνητη και σταθερή. Εύλογα θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί γιατί η γη παραμένει σε ισορροπία στο κέντρο εξαιτίας του αέρα. Σύμφωνα με τους στοικούς, κάθε ένα από τα στοιχεία που συνθέτουν τον κόσμο είναι σώμα και ως σώμα κατέχει έναν όγκο και καταλαμβάνει ένα συγκεκριμένο μέρος. Χάρη σε αυτή του την ιδιότητα, ο αέρας έχει την ικανότητα να σηκώνει τη γη και να την κρατάει στο κέντρο του ασκού,
αφού τη φυσά από όλες τις μεριές. Ο αέρας, ο σώμα, κατέχει έναν όγκο ικανό να σπρώχνει τη γη και να την ακινητοποιεί στο κέντρο. Εκτός του κόσμου, κατά τους στοικούς, όπως είπαμε, υπάρχει το κενό, το οποίο όμως είναι ασώματο. Ο κόσμος οφείλει τη συνοχή του στην έλλειψη κενού, διότι αν υπήρχε κενό, αυτό θα μπορούσε να διακόψει τη συνέχεια και τη συνοχή των σωμάτων μεταξύ τους, ενώ η αταξία που θα προέκυπτε θα κατέληγε στη διάλυση του κόσμου, ο οποίος νοείται ως σύνολο απόλυτα ωραίο και αρμονικό. Οι στοικοί το αποκαλούν διακόσμηση. Σύμφωνα με τον Αέτιο, πρώτος ο Πυθαγόρας ονόμασε τον κόσμο των όλων κόσμων, δηλαδή διάκοσμο, στολίδι, λόγω της ευταξίας που τον διακρίνει. Ο κόσμος βρίσκεται σε σχέση συνεκτική με τα μέρη του, μία σχέση η οποία του επιβάλλεται από την απόλυτη σύμπνοια και την τέλεια αρμονία μεταξύ των ουρανίων και των επίγειων πραγμάτων. Ο Χρήσιπος μάλιστα φαίνεται ότι τεκμηριώνει αυτή τη θέση στην πραγματεία του περικενού, στο πρώτο κεφάλαιο της πραγματείας περί των φυσικών τεχνών, όπως αναφέρει ο Απολλόδωρος, και ο Ποσειδόνιος στο δεύτερο βιβλίο της πραγματείας του φυσικού λόγου, σύμφωνα πάντα με τον Διογέννη Λαέρτιο. Όμως ο κόσμος των στοικών είναι φθαρτός, στο μέτρο που κάθε τι που γεννιέται προορίζεται να πεθάνει. Ο θάνατος ενός σώματος επέρχεται όταν φθαρούν όλα τα μέρη του. Αυτό άλλωστε τους διδάσκει η πείρα. Η αιτία της φθοράς του κόσμου οφείλεται στην ξηρασία ή στην μεταβολή του αέρα σε νερό. Οι στοικοί αυτή τη διαδοχή των φυσικών συμβάντων την ονομάζουν τάξη και επισύνδεση των πραγμάτων. Ο Ποσειδόνιος, ο μεγάλος εκπρόσωπος του μέσου στοικισμού, θεωρεί ότι η σειρά των αιτίων ιεραρχείται ως εξής. Καταρχήν ο Δίας, στη συνέχεια η φύσης, τέλος η ημαρμένη, δηλαδή η επισύνδεση των γεγονότων. Η φθορά του κόσμου συνίσταται στη μεταβολή των τεσσάρων συστατικών του στοιχείων σε πυρ, εκπύρωσης, γεγονός που συμβαίνει κατά περιόδους. Όπως αναφέρουν, στο Ζήνονα και στον Κλεάνθη, αλλά και στον Χρήσιπο, αρέσει να μεταβάλουν την ουσία, όπως είναι το πυρ, σε σπέρμα και πάλι από αυτό λένε ότι αποκαθίσταται όλη η διακόσμηση όπως ακριβώς ήταν πριν. Επομένως, η εκπείρωση για τους στοικούς είναι η φθορά του κόσμου, η μεταβολή του κάθε στοιχείου σε πυρ. Το πυρ με τη σειρά του μεταβάλλεται σε σπέρμα, σπερματικό λόγο, και από την ένωσή του με την ύλη δημιουργείται η διακόσμηση. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται περιοδικά και στο διηνεκές. Έτσι, μόλις τελειώσει η συγκεκριμένη περίοδος εν της καθήκουση χρόνης, εν ρητές χρόνων περιόδης, τα πάντα γεννιόνται εκ του ενός και τα πάντα συνενώνονται εις ένα μεθοδικά και αρμονικά. Οι στοικοί, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, θεωρούν ότι ο Ζεύς αυξάνεται σε τέτοιο σημείο ώστε καταβροχθίζει τα πάντα. Αυτός ο υπέροχος Θεός, μας αναφέρει ο Χρήσιπος, ονομάζεται Δίας, διότι δημιουργεί τα πάντα, διά αυτόν τα πάντα, καθώς είναι μόνος αυτός δημιουργός της ζωής. Εάν κάτι τέτοιο ισχύει, τότε το γεγονός ότι ο ίδιος καταβροχθίζει τα πάντα δικαιολογείται, διότι είναι ο μόνος ικανός να δημιουργήσει και πάλι ένα νέο κόσμο, που όμως δεν θα ήταν διαφορετικός, αλλά ούτε και καλύτερος από εκείνον που αυτός ο ίδιος έφθυρε, αλλά θα είναι πανομοιότυπος με τον προηγούμενο. Ο Δίας έχει μάλιστα προβλέψει ώστε και η θέση των πλανητών στο ουράνιο στερέωμα να μην διαφέρει από εκείνη που καταλάμβαναν πριν την εκπείρωση. Και τα άστρα θα πραγματοποιούν την ίδια τροχιά όπως πριν. Όλος ο κόσμος ανασυντίθεται και θα υπάρξει πάλι ένας Σωκράτης και ένας Πλάτων και όλη η ανθρωπότητα θα είναι ίδια και απαράλλακτη με πριν και ο καθένας θα έχει τους ίδιους φίλους και τους ίδιους συμπολίτες. Και κάθε πόλη και κάθε χωριό θα είναι πανομοιότυπα με εκείνα που ήταν πριν. Και όλο αυτό θα συμβαίνει επάπειρον. Ο Θεός είναι ο μόνος που γνωρίζει αυτό που θα συμβεί στο μέλλον, εφόσον τίποτα δεν διαφεύγει από την προσοχή του. Γνωρίζει με απόλυτη ακρίβεια τι θα συμβεί, μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια, απαραλλάκτος, άχρη και των ελαχίστων. Όμως, ένας στοικός δεν θα μπορούσε να είναι αστρονόμος με την έννοια που οι Έλληνες προσέδιδαν στον όρο. Γι' αυτόν, εκείνο που μετράει περισσότερο, είναι να σώζει τα φαινόμενα.
Αναζητάει λοιπόν μια υπεραπλουστευμένη αναπαράσταση προκειμένου να παρουσιάσει την κίνηση των ουρανίων σωμάτων ή προκειμένου να συμφιλειώσει τη φαινομενική αταξία των τροχιών των πλανητών με την πυθαγορική υπόθεση της ομοιομορφίας των κυκλικών περιστροφών τους. Ο στοϊκός φιλόσοφος γνωρίζει καλά ότι αυτό που πράγματι υπάρχει είναι αυτό που μπορούμε να συλλάβουμε με τις αισθήσεις. Η φιλοσοφία του είναι τόσο πολύ συνδεδεμένη με τις αισθήσεις που θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι αίσθηση και λογική είναι ενοποιημένες και συνυπάρχουσες. Επομένως, λογική και αισθητηριακή διαδικασία διευκολύνουν την τεκμηρίωση μιας ακλόνητης δογματικής βεβαιότητας. Πρόκειται άρα για μια λογοκρατία που έρχεται να κλείσει τα ερωτήματα και όχι για μια ονοματοκρατία που καταλήγει σε συζητήσεις και λύσεις προβλημάτων, ενδεχομένως, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τον Πλάτωνα. Οι στοϊκοί, συνεπώς, ερμηνεύουν την κίνηση του ήλιου, των άστρων, των άλλων ουρανίων σωμάτων και την ακινησία της γης, στηριζόμενοι σε μυθικές θεωρίες ή στην πρακτική παρατήρηση των φαινομένων. Ο Στράβων, στο δεύτερο βιβλίο των γεωγραφικών του, το αποδεικνύει με το παρακάτω. Η σχολή μας αποφεύγει επιμελώς τον αριστοτελισμό και τη διερεύνηση των αιτίων. Διότι, ως γνωστόν, ένας στοϊκός περιορίζεται είτε σε αυτό που του προσφέρει παρατήρηση διαμέσου των αισθήσεων και της πρακτικής, είτε στην παρατήρηση των ίδιων των γεγονότων. Έτσι, η ζωογόνος θερμότητα του ήλιου διεγείρει τις αισθήσεις, ενώ οι ακτίνες του πλήττουν τη φαντασία. Οι φιλόσοφοι της Στοάς αντιλαμβάνονται αυτό το φυσικό φαινόμενο, καθώς και τη λειτουργία του, αντλώντας από τις εικόνες του μύθου και της θρησκείας. Ο ήλιος παίρνει τότε τη θέση του Απόλλωνα, ενώ η ακτίνα του μετατρέπεται στο πλήκτρο της θεϊκής λύρας. Παράλληλα, ο στοϊκός Κλεάνθης, προκειμένου να αποδείξει ότι οι ζωντανοί οργανισμοί ζουν χάρη στη θερμότητα που χαρίζει ο ήλιος, παραπέμπει στην εικόνα της φωτιάς και υποστηρίζει ότι το ζεστό αίμα των αρτηριών και των φλεβών πάλεται με την ίδια ταχύτητα και κάνει τον ίδιο θόρυβο με τα κούτσουρα που καίνε στο τζάκι. Στον στοϊκό υλικό κόσμο, η κίνηση των ουρανίων σωμάτων, η ευταξία και η αρμονία τους, χρησιμεύει ως παράδειγμα για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας. Κατά τον Πλούταρχο, ο Χρήσιπος κατέφευγε συχνά στην αναλογία ανάμεσα στον ουράνιο και στον ανθρώπινο κόσμο και έλεγε «Ο κόσμος είναι μία πόλη και τα άστρα οι πολίτες της. Εντός της υπάρχουν φυλές και αρχηγοί. Ο ήλιος είναι βουλευτής και ο Έσπερος αστυνόμος». Όπως αποδεικνύεται από τα παραπάνω, οι στοϊκοί παρατήρησαν τον αστρικό κόσμο και τους φυσικούς κανόνες που τον διέπουν, ώστε να δημιουργήσουν το δικό τους. Διαπίστωσαν ότι η πλήρης περιφορά των ουρανίων σωμάτων γύρω από τον εαυτό τους τα βοηθούσε να διατηρούν την ισορροπία στο ουράνιο στερέωμα, ταυτόχρονα όμως ότι το σύνολο αυτών των σωμάτων συνεισέφερε στην αρμονία και ισορροπία του σύμπαντος. Η παρατήρηση της κίνησης των πλανητών και ο υπάρχον δεσμός μεταξύ τους χρησιμεύει ως παράδειγμα για τη δημιουργία ενός επίγειου κόσμου, βασισμένου όμως πάνω σε συμπαντικές αρχές. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Θεός που κυβερνά προβλέπει τα πάντα, ότι είναι ευνοϊκός, δίκαιος και απόλυτα ενάρετος. Η αρμονία του ουράνιου θόλου, αλλά και η σύλληψη της ένωσης των ουρανίων σωμάτων, η περιφορά τους αλλά και η ισορροπία τους, χρησιμεύαν ως παράδειγμα στους οικούς φιλοσόφους. Σύμφωνα με τον Κλεάνθη, ο ήλιος αντιπροσώπευε τον Θεό αλλά και τον κυβερνήτη της κοσμικής πόλης, διότι κατήχε και τη δύναμη ως προστάτης να υπερασπίσει τους πολίτες της. Ενώ άλλοι πίστευαν ότι ο παντεπόπτης ήλιος είχε ακόμη και τη δύναμη να ελευθερώνει τους λαούς. Έτσι και την ελευθερία την αποκαλούσαν ήλιο. Συμπερασματικά, η ενασχόληση των σταϊκών με την αστρονομία και την παρατήρηση της κίνησης των πλανητών τους χρησιμεύε ως πολιτιακό πρότυπο που κατ' έναν τρόπο δικαιολογούσε την εμφάνιση των μεγάλων ηγεμονιών που είχαν πλέον αντικαταστήσει την έννοια της πόλης κράτους και το δημοκρατικό πολίτευμα όπου αυτό υπήρξε. Κατά τη στοϊκή αντίληψη της ομολογίας αναλογίας, ομολογουμένος στη φύση ζήν, η ίδια η φύση, με άλλα λόγια ο κόσμος, πρόσφερε την εικόνα της ως πρότυπο. Στο στοϊκό κόσμο, που είναι ταυτόχρονα υλιστικός και απεικονιστικός και όπου κάθε γεγονός δεν γίνεται αντιληπτό παρά από την εικόνα που προσφέρει γι' αυτό η φύση,
ο σοφός αντιλαμβάνεται τις μεταβολές που συμβαίνουν γύρω του, συμφιλιώνεται μαζί τους και τις ακολουθεί. Η μελέτη του αστρικού κόσμου του μαθαίνει πως για να βρει την ευτυχία και για να επιζήσει, πρέπει και αυτός να διαγράψει τη δική του επίγεια τροχιά. Συνεπώς, ως πολίτης της στοϊκής πόλης, πρέπει να ακολουθήσει τις επιταγές του ηγεμόνα, προκειμένου να συμβάλλει και ο ίδιος στην επικράτηση της τάξης και της αρμονίας. Επομένως, ίσως στο πλαίσιο αυτό να είναι δυνατόν να αντιληφθούμε το λόγο που ο κοινικός φιλόσοφος και ηγεμόνας της Ερέτριας Μενέδημος είχε σχεδιάσει στο γύσο του σκούφου του τα ουράνια σώματα, αλλά και το ότι ο Δημήτριος ο Πολιορκητής τα είχε σχεδιάσει στο χιτώνα του. Με τον τρόπο αυτό και δίχως να το ομολογούν καθαρά, οι ηγεμόνες υπενθύμιζαν στους υποτελείς τους ότι είχαν καθήκον να συμμορφώνονται προς τους νόμους που αυτοί επέβαλαν υπό την ιδιότητά τους ως απόλυτων εκπροσώπων των συμπαντικών νόμων στον επίγειο κόσμο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ την κυρία Πρωτοπαπά για την ομιλία της, η οποία μας έδωσε μία διαφορετική διάσταση προβληματισμού, αλλά όχι άσχετη με όσα μας είχε πει ο κύριος Γραμματικά Εξυπηρετούμενο. Νομίζω ότι είναι η ώρα για να έχουμε, να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Θα ήθελα να παρακαλέσω όποιος έχει να υποβάλει ερωτήσεις ή παρατηρήσεις στους ομιλητές, να το κάνει όσο το δυνατόν με συντομότερο τρόπο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ακούσουμε περισσότερες παρατηρήσεις από το ακροατήριο. Ποιος έχει να παρατηρήσει κάτι? Θέλετε κάτι να πείτε, κύριε Γραμματικάκη? Όχι. Α, ναι. Και εγώ το ίδιο. Ερωτήσεις μπορούν να γίνουν σε οποιαδήποτε από τις τρεις ομιλίες ακούσαμε αυτό το πρωί. Παρακαλώ. Καταρχάς, και εδώ να ευχαριστήσουμε την ομόνωση της συζητητάς, την οποία μας βοήθησαν να αγγίξουμε την ελευθερία. Ήθελα να ρωτήσω, και είναι ειλικρινής η ερώτηση, ποια θεωρείτε ότι είναι η ανάγκη που υποχρέωσε όλη αυτή τον καταράχτη του λόγου, είτε γραπτός, είτε προφορικός, όλος αυτός που διεσώθηκε, όλος αυτός που απολέστη, που οδήγησε όλη αυτή την ελληνική διανόηση, όλη αυτή την βάση του νου να αγγίξει αυτά τα όρια ερμηνείας και ανθρωποτροχίας. Σας παρακαλώ να επιχειρήσετε μια απάντηση, χωρίς να θεωρήσετε την ερώτησή μου το ίδιο. Μια δεύτερη ερώτηση, αν θέλετε, και εδώ είναι, έχω την επίθεση ότι ο λόγος είναι η μόνη γέφυρα και του επικοινωνίου και του κοινωνίου. Και κατά πόσο η έννοια του σημενωμένου και του σημενόμου, τη ενία των όρων και των νημάτων, η ετυμολογία των λέξεων, η λεξικολογία, έχει διασωθεί με στην πορεία των αιώνων ή έχει διαφοροποιηθεί τόσο που να οδηγεί στην τρέλα. Δηλαδή, αν βρεθεί η τρέλα σε δυναμία επικοινωνία, μήπως εκεί βρισκόμαστε σήμερα. Και ένα μικρό σχόλιο ως αντίδρον στον εκλεκτό ομιλητή, τον κύριο Γραμματικά Εκπληρωμένος, και χωρίς να επιμίσω με κάτι, κύριε καθηγητά, θα πρέπει να γνωρίσετε ότι ο Αβδίτης Δημόκλητος ήταν ο πρώτος που έτυχε της ακουσίας του εξηγίας ως ηγουμένο από την κοινωνία των συμπολιτών του και την οποία ο Ιπποκράτης δεν τον υπέγραψε ευτυχώς. Ελπίζω να μην κινδυνεύουμε κι εμείς από κάποιον άλλο. Αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα η περιέργεια τους παρακινούσε, πιστεύω. Δηλαδή ανάγκη να εξηγήσουν αυτό που όλοι μα γύρω του. Μπορεί για να τους φόβει τα κάποια φαινόμενα, ήθελαν να τα εξηγήσουν για να τα καταλάβουν. Αλλά ο Αριστοτέλης το είπε πολύ απλά με μια φράση. Πάντες άνθρωποι του ιδέα νεορεύονται φύση. Είναι η επιθυμία να γνωρίσουν τον
Αν μπορώ να συμπληρώσω κάτι σε αυτό το σημείο, παρακαλώ, κυρία Βουδοπάτη. Έχω την εντύπωση ότι οι Έλληνες δεν είχαν την επιβολή κάποιων κανόνων ιερατείου και το μυαλό τους μπορούσε αδέσμευτο να έχει την ανάταση και, όπως είπε η κυρία Ραζόπλου, την περιέργεια και να υλοποιήσουν την έρευνά τους. Κάτι το οποίο δεν συνέβαινε με τους άλλους λαούς. Ήταν πριν ταξιδευτές πολύ. Ναι. Όταν ταξιδεύει κανείς. Πεζερόμενο νομίζω ότι γνωρίζει καινούργιους τόπους, αντίληψεις. Να θυμηθούμε τον Ηρώδο εδώ πέρα, που περιγράφει ένα σωρό ήθη και έθιμα. Εντάξει, τα έθιμα δεν έχουν σχέση με την κοσμολογία, αλλά γενικά ανοίγει ο νους τους με τα ταξίδια, γίνονται περίεργοι. Ναι, νομίζω ότι ο Ευάγγελος Ρούσος έχει πει μερικά πολύ σημαντικά πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα, στην εισαγωγή του ακριβώς στην προσωπική φιλοσοφία και έχει συναρτήσει την ανάδυση του λόγου και της διαλεκτικής για την οποία μας μίλησε η κυρία Αλατζόγλου προηγουμένως, με την επικοινωνία μεταξύ διαφόρων κοινωνιών. Μην ξεχνάμε ότι η γένεση της φιλοσοφίας συντελείται σε μια εποχή που η επικοινωνία στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου εκρήγνεται. Ξαφνικά, με την ανάπτυξη κυρίως της ναυτικής τεχνολογίας, οι άνθρωποι επικοινωνούν με ρυθμούς ασύλληπτους μέχρι τότε. Και επομένως έρχονται σε επαφή κοινότητες με πολύ διαφορετικές αντιλήψεις, οι οποίες όμως είναι υποχρεωμένες εκ των πραγμάτων να συνεννοηθούν μεταξύ τους, να βρουν ένα κοινό εργαλείο επικοινωνίας. Αυτό το κοινό εργαλείο επικοινωνίας είναι ο λόγος. Και η διαλεκτική είναι ακριβώς η συστηματική έκφραση της εφαρμογής αυτού του οργάνου. Η διαλεκτική είναι η μέθοδος η οποία επιτρέπει να επικοινωνήσουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ τους, πάνω σε κάποιους κοινούς ή λίγος πολύ σταθερούς κανόνες. Αυτή είναι η αφετηρία, η γένεση της ίδιας της διαλεκτικής. Και νομίζω ότι, βεβαίως πολύ σωστά είπε η κυρία Αλατζόγλου προηγουμένως, ότι η διαλεκτική σχετίζεται με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, αλλά ως όρος η διαλεκτική συναρτάται περισσότερο με την λεκτική επικοινωνία. Και αυτό το φαινόμενο της ανάγκης για λεκτική επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων που δεν έχουν κοινές καταβολές, κοινές παραδοχές, αλλά προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, είναι κατά τη γνώμη μου ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την ανάπτυξη αυτού του αφαιρετικού πράγματος που είναι η φιλοσοφία. Δεν θέλω να απασχολήσω περισσότερο το ακροατήριο, ήθελα να ακούσουμε περισσότερες παρατηρήσεις από το ακροατήριο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για την ευκαιρία που μου δίνουν να σκεφτώ και εγώ δική μου πλευρά, δεν είμαι φιλόσοφο και ποιο είμαι. Και θέλω να απευθύνω μια ερώτηση σε όλους. Τι από αυτά που έχετε μελετήσει την προσοκρατική, ας το πούμε, περίοδο και τους στοικούς, θεωρείτε ότι έχει επιτελεστεί στις μέρες μας, σαν ένα μικρό παράδειγμα δηλαδή, θα ήθελα να πω. Διαβάζοντας τον Αναξίμανδρο, βρήκα κάπου να περιγράφεται σχεδόν το Big Bang, το οποίο τώρα, κατά κάποιο τρόπο, έχουμε περιγράψει. Και ως γιατρός, θα ήθελα να πω ότι με την περιγραφή του γονιδιώματος πριν από λίγα χρόνια, σχεδόν επιβεβαιώνουμε τον Παρμενίδη, ο οποίος μιλούσε για μια ενιαία δομή από την οποία προέρχονται όλα. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε ότι με τους πιθήκους διαφέρουμε σε ένα από τα πάρα πολλά γονίδια μόνο.
Σε όλα τα άλλα είμαστε ίδιοι. Επίσης και με κάποια φυτά και είναι επιστημονική αντίληψη του τελευταίου καιρού. Όπως επίσης και με την υπόθεση των βλαστοκυτάρων, ξαφνικά περιγράφουμε ότι επάνω στο ίδιο μας το σώμα, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί και σύμπαν, υπάρχουν βλαστοκύτταρα από τα οποία μπορούμε να αναπαράγουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Πού ξεκινά και πού τελειώνει αυτό. Ναι, αν μου επιτρέπετε, μια και αναφερθήκατε στον Αναξίμανδρο, στον Αναξίμανδρο ακριβώς συναντάμε μία από τις πρώτες και τις πιο έτσι, εντυπωσιακές διατυπώσεις της θεωρίας της εξέλιξης. Έτσι, ότι τα ζώα προήλθαν από την θάλασσα και σε πρωτόγονες μορφές και σιγά σιγά μετεξελίχθηκαν σε αυτά που βλέπουμε σήμερα. Λοιπόν, παρακαλώ, υπάρχει κάποιος που θέλει να απαντήσει στην παρατήρηση. Να πω, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε. Βέβαια, είναι θράσος ένας που μιλάει μια ώρα να επιμένει να σας ταλαιπωρεί. Αλλά και οι δύο ερωτήσεις που άκουσα είναι πολύ βαθιές. Εγώ θα κάνω μόνο μία παρατήρηση που ίσως δίνει ένα μύθο. Κατ' εμένα όλη αυτή η αναζήτηση που παρουσιάζεται μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο έχει πάρα πολλές ερμηνείες, τις είπατε ήδη. Η επικοινωνία είναι πάρα πολύ σπουδαία. Θα χρησιμοποιήσω μία άλλη λέξη. Η ασέβεια είναι πάρα πολύ ωραία. Η ασέβεια, προς τους θεούς, προς τα πάντα. Μ' αρέσει ιδιαίτερα αυτό η λέξη, αλλά τελική ερμηνεία δεν έχουμε και δεν μπορούμε να έχουμε. Για μένα είναι ένα αναξίζητο θαύμα. Όπως μοιάζει λίγο έτσι μια απολύτως αυθαίρετη μεταφορά, μην πιστέψετε ποτέ ότι θα ερμηνευθεί η γένεση του κόσμου, το Big Bang. Επειδή πολλοί επιστήμονες το λένε αυτό, ότι όπου να είναι φτάνουμε, το σωματίδιο που θα ανακαλύψουμε, σας πληροφορώ εγώ ταπεινώς ότι δεν θα το ανακαλύψουμε. Πάντα θα μένει το ανεξήγητο. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική μεθοδολογική παρατήρηση, γιατί τι διακρίνει σήμερα την επιστήμη από τις παλιές εποχές. Μην το ξεχνάμε, το πείραμα. Το πείραμα είναι που βάζει τη σφραγίδα. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή η επιστήμη σήμερα δεν πιστεύει κάτι εάν δεν μπορέσει να το επιβεβαιώσει με το πείραμα. Και ο 20ος αιώνας χαρακτηρίζεται από ο 17ος αιώνας και μετά από το θρίαμβο της πειραματικής επιστήμης. Με το Φαραντέι, με το Μάξουελ ανακαλύπτουν πειραματική επιστήμη σημαίνει προβλέπω, σημαίνει συλλαμβάνω μία αλήθεια και μπορώ και την επιβεβαιώνω, τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη φορά είναι πια οριστική αλήθεια. Ένας καινούργιος δηλαδή παράγοντας μπαίνει στην ανθρώπινη σκέψη. Εξού και οι σύγχρονες επιστήμες ή επιστημολογούσες, για παράδειγμα κλασικό τα οικονομικά, από τη στιγμή που δεν έχουν κάνει καμία πρόβλεψη σοβαρή, δεν μπορεί να θεωρηθεί επιστήμη, το ζούμε αυτές τις μέρες. Ούτε πρόβλεψη, ούτε ερμηνεία. Στερούνται δηλαδή στοιχειωδώς των εργαλείων αυτό που η μακρόχρονη έτσι παράδοση ονόμασε επιστήμη. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα, το οποίο δεν το διατύπωσα εγώ και το διατύπωσε ένας από τους σπουδαίους δασκάλους της επιστήμης, βραβείο Νόμπελ κλπ. Οι αρχαίοι, ενώ μερικά από τα πειράματα είναι πολύ εύκολα να τα κάνουν, να ρίξουν μια πέτρα για να δουν την επιτάξη. Ο Αριστοτέλης λέει πράγματα που αποδεικνύονται λανθασμένα. Ο Αρχιμίδης κάτι είπα να κάνει, αλλά είναι πολύ διαφορετικό το φαινόμενο. Δεν κάνουν πειράματα οι αρχαίοι, έχουν μια μεγαλειώδη σκέψη, αλλά χωρίς πειράματα, ακόμα και τα πιο απλά. Το βραβείο Νόμπελ που σας είπα δίνει μια ωραιότατη ερμηνεία. Ήταν αριστοκράτες, λέει. Αριστοκράτης του πνεύματος, δεν θεωρούσαν ότι όλες αυτές οι μεγάλες ιδέες κάποιος πρέπει να κάτσει να τις αποδείξει. Υπήρχε μια αλληλουχία, μια διαλεκτική όπως είπατε. Αυτό ήταν το ύψιστο παιχνίδι εκείνης της εποχής. Δεν ήταν καμιά ταπεινή απόδειξη που αφήνεις εκεί μια μπάλα και πέφτει και μετράς σε πόση ταχύτητα. Το ωραίο και εκεί θα σταματήσω.
είναι ότι αυτή τη στιγμή η πιο προχωρημένη φυσική φτιάχνει έννοιες και έχει τη βεβαιότητα ότι δεν μπορεί να τις αποδείξει. Παράδειγμα, η θεωρία των χορδών που εξηγεί την ακούτε. Τα άτομα τα αντικαθιστά με μικρές χορδές. Ταυτόχρονα περιέχει, εμπεριέχει και την άρνησή της, διότι ξέρουμε όλοι ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί. Αν βρεθεί ένα πείραμα σε 100 χρόνια που να μπορεί να την αποδείξει, θα θριαβεύσει. Είναι όμως τόσο όμορφη. Είναι τόσο εξηγηματική του κόσμου μας, που εγώ τουλάχιστον προσωπικά τη δέχομαι. Ξανακάναμε, λέει, ένα τεράστιο κύκλο, λατρεύσαμε το πείραμα και ίσως τώρα πολύ αργά μπαίνουμε ξανά στην αριστοκρατία του πνεύματος. Στο να διατυπώνεις ιδέες χωρίς καθόλου να σκάς αν έχουμε καμία επαφή με την πραγματικότητα. 5 παράλληλα σύμπαντα. 26 διαστάσεις προβλέπει η θεωρία των χορδών. Πολύ ισχυρή θεωρία λέει ότι δεν γεννήθηκε ένα σύμπαν, μην κάνετε λάθος, 5, 50 μαζί την ίδια στιγμή. Ομορφιά άπειρα διονοητικά, μαθηματικά σπουδαία, αλλά έλεος, εδώ με το δικό μας σύμπαν δεν μπορούμε να καταλάβουμε, όχι και το διπλανό. Και μία ερώτηση που εμένα με απασχολεί, κύριε Πρόεδρε, πάρα πολύ. Αφού είπατε ότι η επικοινωνία δημιουργεί όλη αυτή την άθεση, και το πιστεύω ότι αυτό είναι ένα μέρος, όπως είπα, της ερμηνείας, σήμερα που ζούμε την έκρηξη της επικοινωνίας, που είναι φυσικά το διαδίκτυο. Γιατί πάμε από το κακό στο χειρότερο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ραπροθέτσε, μάλλον μια σύνθεση ερώτηση και θέτσα. Σίγουρα αισθάνομαι ότι δεν έχω το ύψος του Σοκράτη, δεν έχω το ύψος του Σοκράτη, ενός φιλοσόφου της Αρχαίας Ελλάδας. Και αυτό μου οδηγεί στην κατανόηση ότι κάποια διαφορά έχουμε, κάποια διαφορά όσον αφορά το πώς κοιτάμε και διανοούμε στο σύμπαν. Ιδέες όπως αυτές του Πλάτων, του Σοκράτη, του Ηράκλειτου, δεν θα μπορούσα να εκφράσω. Αλλά από κάνω μια, έχοντας όλη την όραση, την ακοή, κοιτώντας την κυριογραμματικά του, δεν χρειάζομαι να κάνουμε ένα πείραμα για να αποδείξουμε την ύπαρξή του. Χρειάζεται το πείραμα. Αν όμως δεν είχαμε την όραση, δεν είχαμε την ακοή, δεν είχαμε τις 5 στήσεις, για να αντιληφθούμε άμεσα την ύπαρξη του κυριογραμματικάκη, πιθανόν να χρειαζόταν, επειδή υπήρχε πιθανότητα να υπάρχει, να διαμορφώσουμε μια θεωρία και στη συνέχεια, αφού συλλέξουμε πληροφορίες, να ενισχύουμε ή να βάζουμε ερωτήματα πάνω στη θεωρία, να διαμορφώσουμε ένα πείραμα. Το πείραμα θα μας αποδείξει την ύπαρξη ή όχι του κυριογραμματικάκη. Αυτό κάνει η επιστήμη σήμερα. Η επιστήμη, προσπαθώντας να εξερευνήσει το άγνωστο, το οποίο δεν είναι απτό με τις πεντεστήσεις, διαμορφώνει θεωρίες και πειράματα. Τα οποία πειράματα θα αναδεικνύουν την ομοιότητα της ιστορίας ή την μειοχότητά της, προσπαθώντας να ξανά σε νέα διατύπωση έρευνας, πειράματος, θεωρίας και καθεξής. Με αυτό που θέλω να πω, ότι υπάρχουν δύο τρόποι για να πλησιάσει κάποιος την αλήθεια. Η μία είναι να έχει μια αντιληπτική μηχανή αντιληπτική, ίσως παραπάνω από ό,τι έχουν οι άλλοι άνθρωποι μας. Μια μηχανή, η οποία αντιληπτική μηχανή, η οποία πιθανώς υπήρχε σε ένα Σοκράτη, σε ένα Ηράκλειο. Να αντιλαμβανόμασταν ότι το σύμπαν είναι πιο πέρα από εκεί που μπορούμε εμείς να αντιληφθούμε. Και έχοντας αισθήσεις, οι αισθήσεις που μπορούσαν να αντιλήψεις, οι αντιλήψεις ιδέες, και οι ιδέες μετά χρειάστηκαν μια γλώσσα για να εκφραστεί. Αυτό είναι ένα τρόπο. Αντίληψη, ιδέα, γλώσσα. Όμως υπάρχει και η αντίθετη προσέγγιση. Κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει απάνω στην εμπειρία, δεν έχει την αντιληπτική μηχανή ο Σοκράτη, ο οποίος όμως αναζητεί να γίνει ένας Σοκράτης, και αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα που έκανε στο γιατί, γιατί κάποιοι ασχολούνται με αυτό, με την
το να δω την αλήθεια του σύμπαντος, διαπάθησαν ότι θέλανε οι ίδιοι να αλλάξουν. Όχι να κανονίσουν μια διανοητική περιέργεια, αν θέλετε, αλλά θέλανε οι ίδιοι να γνωρίσουν. Αλλά ο τρόπος για να φτάσεις να αλλάξεις ξεκινά από την πληροφόρηση, από την διαλεκτική. Αρχίζεις ανάποδα. Αρχίζεις με τον λόγο να ψάχνεις να αντιληφθείς τις ιδέες, να εξερευνείς τις ιδέες. Οι ιδέες θα σου οδηγήσουν στο να φτάσεις κάποια στιγμή να έχεις κάποιες άλλες αντιλήψεις, όπως είπα. Κάποτε, όπως αν και συμφωνώ σε πολλά με τον Εράκλειο, υπάρχει ένα που διαφωνώ. Εδώ πλήρωσα αυτό το πράγμα. Και μου θυμίζει και λίγο αυτή την ιστορία. Κάποιος προσπαθούσε να εξηγήσει τη γνώμη και την λειτουργία του Ιατρού Συστήματος. Πήρε ένα κουβάνι εγώ, έριξε μια σταγόνα λάδι, πήρε ένα ξύλο, άσε να γυρνάει, χωρίς τη σταγόνα στο λάδι στις φίλους, άσε να γυρνάει και λέει, έτσι είναι το σύμπαν, έτσι ξεκίνησε. Άρα λέει, δεν χρειάζεται Θεός εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται κάποια ανθρώπινη αρχή για να εξηγήσουμε το σύμπαν. Αυτός όμως ο άνθρωπος, αυτός ο επιστήμονας που ήταν αυτό που πήραμε να απολύσει αυτό, αγνώρισε κάτι. Δεν ξέρω αν το έκανε από έλλειψη συνειδητότητας ή με πρόθεση, αλλά αγνώρισε τον εαυτό του. Που πήρε το ξύλο και άρχισε να δίνει την όψη στο νερό και να διασπάει τις σταγόνες και τις αγνώρισε. Έτσι λοιπόν, άκουσα τον κόσμο και την κυρία την τοποθέτηση του για την αντίληψη του σύμπαντος του δύο γραμματικά εκεί. Αλλά θα έλεγα ότι την βρήκα αν θέλετε, μερική. Δηλαδή, σε αυτή την παρουσίαση του σύμπαντος υπήρξε μεγάλη ανάλυση όσον αφορά την παρουσίαση του υλικού σύμπαντος. Δηλαδή, τη δημιουργία της ύλης στο σύμπαν και πώς αυτή άρχισε να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται και αυτό πώς φτάσαμε μέχρι το σήμερα. Υπήρξε μια πολύ μερικότερη, αν θέλετε, τοποθέτηση πάνω στο πώς υπάρχει και χρήζεται η ενέργεια σε όλο αυτό το περίπτωμα, το δημιούργημα και φυσικά αποουσιάζει παντελώς η τόξη του Θεού. Του Θεού είναι λιγότερο. Δεν θέλω να πω σε σχετικές προκλητήσεις, αλλά με μια του δημιουργού. Γιατί λέμε κόσμος, κόσμος, διάφορα. Το τυχαίο δεν μπορεί να δημιουργήσει κόσμο, ομορφιά, διάκοση. Πρέπει να υπάρχει μια ασφαλιστική αρχή κάπου για να υπάρχει μια τάξη. Ακούστηκα να πω άλλους αυτούς τους φιλοσόφους ότι υπάρχει μια νομοτέλεια στο σύμπαν. Η τύχη δεν είναι μια νομοτέλεια. Να ακούσουμε. Νομίζω ότι είναι σαφής η ερώτηση. Να ακούσουμε και την απάντηση. Και ολοκληρώνω αυτό, άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πλησιάζουμε το τι είναι σύμπαν χωρίς να το πλησιάζουμε τις τρεις αυτές απόψεις. Το Θεό, τη συνείδηση, αν θέλετε. Ναι, ναι, είναι σαφές. Είναι σαφές. Κύριε Γραμματικάκη, θα θέλατε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό. Ξέρετε. Νομίζω είστε ο πιο αρμόδιος. Να θεολογήσετε. Εγώ σέβομαι πάρα πολύ το βαθύ σας λόγο και καταλαβαίνω απόλυτα αυτά που θέλετε να πείτε. Έχω μια αμφιβολία με αυτά που είπατε, αν υπάρχω. Γιατί είπατε, μπορεί να υπάρχει ο κύριος Γραμματικάκης, μπορεί να μην υπάρχει. Με τη βασική λοιπόν υπόθεση ότι υπάρχω, αυτό είναι μια βασική υπόθεση, δεν μπορεί να αποδειχθεί σίγουρα. Έτσι σας το βεβαιώνω. Θέλω να πω το εξής, ο Λαπλάς, πολύ μεγαλύτερος για μένα, από μένα, πολύ πραγματικά μεγαλύτερος, είχε κάνει εκεί κάτι λογαριασμούς που προέβλεπε τις κινήσεις του ηλίου, των σωστών και πράγματι ακόμα και σήμερα αποδεικνύονται απολύτως ακριβείς. Ο βασιλιάς της εποχής, πάντα υπάρχουν βασιλιάδες, αυτοκράτορες, τρόικες, υπήρχαν παλιά τρόικες. Πάντα πάντως υπάρχει μια εξουσία. Η εξουσία λοιπόν της εποχής του είπε πολύ ευγενικά, πολύ ωραία όλα αυτά, πολύ εντυπωσιακά. Αλλά πού είναι ο Θεός? Και απάντησε πολύ απλά, ο Θεός βασιλέα αδιανοούμενε, εξουσία τρόικα, δεν μου χρειάζεται στους λογαριασμούς μου. Σας ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, φοβούμαι ότι ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση σε αυτή τη φάση. Θα κάνουμε το απαραίτητο διάλειμμα που προβλέπει το πρόγραμμα και θα συνεχίσουμε το απόγευμα στις 6 παρατέταρτο. Αρχίζει η απογευματινή συνεδρία. Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τη συμμετοχή.